Φίλες και φίλοι του Άλφα, γεια σας από το γήπεδο του Αγίου Δομετίου, όπου σε λίγο θα ξεκινήσει ο τελικός των ανδρών κάτω των 18, ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Ζήρωνα. Έχουμε κοντά μας ένα από τα ελπιδοφόρα ταλέντα της Κυπριακής Καλαθόσφαιρας, τον Παύλο τον Στυλιανού, ο οποίος θα θέλαμε να μας πει έτσι δύο λόγια για το σημερινό παιχνίδι και για την εμπειρία βασικά που θα βιώσει ο ίδιος σε αυτό το παιχνίδι. Εντάξει, αλήθεια λέγεται αυτό δεν είναι ο πρώτος τελικός που παίζω, αλλά θεωρώ ότι είναι ο πιο μεγάλος με διαφορά. Με περιτριγυρίζουν διάφορα συναισθήματα, ενθουσιασμού, χαράς, ανυπομονησίας για το παιχνίδι όπως και λίγο άγχος. Η εμπειρία μέχρι στιγμής είναι φοβερή. Ευελπιστώ να έχουμε ένα πολύ καλό αγώνα και οι δύο ομάδες και ας κερδίσει ο καλύτερος. Σίγουρα αυτό είναι κάτι που το εύχονται όλοι και φυσικά είναι πολύ όριμο για την ηλικία σου να το βλέπεις έτσι το θέμα. Γιατί εντάξει, η σωστή νοοτροπία φτιάχνει και τους σωστούς καλαθοσφαιριστές. Και ελπίζουμε ότι απλά στο μέλλον ένα τέτοιο παιχνίδι θα είναι μια ευχάριστη ανάμνηση ή τέλος πάντων η απαρχή ενός κρίκου μιας μεγάλης αλυσίδας. Όντως, και εγώ αυτό θα ελπίζω για το μέλλον. Κλείνοντας αυτό το παιχνίδι, ξεκινώ ένα νέο βήμα, θεωρώ, στην καριέρα μου. Φεύγω πλέον από τα παιδικά, στο πούμε, παιδικές ηλικίες, γένω στους άντρες, σκληρή δουλειά και το μέλλον θα δείξει αν κατά πόσο θα μείνει σαν μια ευχάριστη ανάμνηση στις πολλές που θα έχω, με τη βοήθεια του Θεού. Μάλιστα, λοιπόν, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να σε αφήσουμε να συνεχίσεις το ζέσταμα, να συγκεντρωθείς στο παιχνίδι. Ευχαριστούμε. Σε λίγο θα έχουμε και έναν παίκτη από πλευράς Απόλλωνα. Σειρά τώρα έχουμε από την πλευρά του Απόλλωνα τον αρχηγό της ομάδας, τον Πόλη τον Ηλιάδη, ο οποίος θα μας δώσει έτσι την δική του άστιμπο κατάθεση για τον τελικό που θα ξεκινήσει σε λίγο. Καταρχήν να πω ότι μαζί με την ομάδα μου είχαμε μια αρκετά καλή σεζόν στο πρωτάθλημα, αλλά είμαστε αντιμέτωποι σε μια καλύτερη ομάδα από μας στον Ολύμπο, όπου μας κέρδισαν. Και απόψε εμείς σήμερα θέλουμε να κερδίσουμε ώστε να μην τελειώσουμε το πρωτάθλημα, η σεζόν, με άδεια χέρια και να πάρουμε το κύπελλο. Εντάξει, ο Ζήνωνας είναι μια πολύ καλή ομάδα, τους γνωρίζουμε, τους έχουμε παίξει ήδη δύο φορές. Οπότε αν είναι στα χέρια μας, πιστεύω να πάρουμε το κύπελλο σήμερα. Μάλιστα, δηλαδή από ό,τι αντιλαμβάνουμε υπάρχει αρκετή αισιοδοξία στην ομάδα σου. Ναι, σίγουρα. Ήρθαμε για την νίκη. Δεν θέλουμε κάτι άλλο. Δεν θα είμαστε ευχαριστημένοι με κάτι άλλο. Εντάξει, σίγουρα όμως ένας τελικός είναι πάντα στο 50-50 και ξεκινάει από το 0-0. Ναι, σίγουρα, σίγουρα. Λοιπόν, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στην ομάδα σου, αγαπητέ Πόλη, και ελπίζουμε, όπως είπα και στον καλωσορισμό του Ζήνωνα πριν από λίγο, τον Στυλιανού, να είναι ένας από τους πρώτους κλίκους μιας αλυσίδας αρκετών επιτυχιών στο μέλλον. Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Εύχομαι όλοι να τον απολαύσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Να είστε καλά. www.ταξίδιαμέλη.com. Επισκεφτείτε τώρα τη σελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ταξίδιαμέλη.com και επιλέξτε τον προορισμό σας. Εκατοντάδες επιλογές για όλα τα γούστα. Πέραν των 800.000 ξενοδοχείων σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο, βρίσκονται στη διάθεσή σας με εγγύηση την αξιοπιστία του See You Travel. Ειδικές προσφορές και εξαιρετικές ευκαιρίες για διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια σε προσιτές τιμές. www.taxidiameli.com. Ο σύγχρονος τρόπος κρατήσεων. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid's. Κάθε www.ταξίδιαμέλη.com. Επισκεφτείτε τώρα τη σελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ταξίδιαμέλη.com και επιλέξτε τον προορισμό σας. Εκατοντάδες επιλογές για όλα τα γούστα. Πέραν των 800.000 ξενοδοχείων σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο, βρίσκονται στη διάθεσή σας με εγγύηση την αξιοπιστία του See You Travel. Ειδικές προσφορές και εξαιρετικές ευκαιρίες για διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια σε προσιτές τιμές. www.taxidiameli.com. Ο σύγχρονος τρόπος κρατήσεων.
του Αγίου Δομετίου κεφάλι, όπου τώρα γίνεται η παρουσίαση των ομάδων που θα αγωνιστούν στον τελικό γήπεδο κάτω των 18. Ζήρωνας εναντίον Απόλλωνα, με τον ομάδα της Λεμεσού να έχει τον ίδιο της ελληνικά γηπεδού. Αυτή τη στιγμή λοιπόν παρακολουθούμε την παρουσίαση, και εδώ εμείς να περάσουμε στα γρήγορα στις συνθέσεις των δύο ομάδων. Για την ομάδα του Απόλλωνα, το 4 είναι ο Μαγκούτης, με το 5 ο Τίγας, ο Ιλιάδης Κούρος και ο Γιάννης Πυρηγιακός της ομάδας, με το 7 Παπαδόπουλος, ο Κόρμο Ιωαννίδης, το 10 ο Χριστοδίου, το 11 ο Σουσκόπη, το 12 ο Κωνσταντίνο, 13 ο Έβζερος, 14 ο Παναγιώτης και 15 ο Λεωνίδου. Και εδώ από πλευράς Ζήνωνα έχουμε με το νούμερο 2 τον Κωνσταντίνης, το 27 ο Δημητρίου, 96 ο Βαρνάβα, στο 30 ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης, με το 23 ο Αλέξανδρος ο Χριστοφίδης, με το 13 ο Στυλιανού, στο 20 ο Αλεξάνδρου, με το 34 ο Κυριάκου, με το 32 ο Πάκας, στο 87 ο Άισα, ένα παιδί από το Ιράν που ζει στην Λάρνακα, με το 60 ο Βακέλου και με το 56 ο Χατζιουάνου. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου θα έχω τον Κώστα τον Εγκλέζο, τον έμπειρο παλιό μας διεθνή καλαθοσφαιριστή, αλλά και πάρα πολύ έμπειρο όσον αφορά θέματα προπονήσεων για τους νεαρούς άσους, ο οποίος θα μας δίνει τα δικά του πολύτιμα σχόλια κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, τεχνικές αναλύσεις και οτιδήποτε άλλο που παραδείξουν εντάξει κακά τα θέματα. Αν εμάς οι δικές μας γνώσεις για την καλαθόσφαιρα είναι στο 10, για τον Κώστα τον Εγκλέζο θα πρέπει να προσθέσουμε τουλάχιστον άλλα 2 μηδενικά. Λοιπόν, τώρα, όσον αφορά τα του παιχνιδιού, εντάξει, είναι ένας τελικός και όπως πάντα σε κάθε τελικό δεν μπορεί να γίνει οποιαδήποτε πρόβλεψη για το ποιος θα είναι ο νικητής. Άλλωστε, μιλάμε για νεαρά παιδιά, μιλάμε για νεαρά ταλέντα, οπότε είναι εύκολο να αντιληφθεί κανείς ότι πάντα σε αυτό το δεδομένο υπάρχει το στοιχείο του απρόβλεπτου. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω και σύμφωνα με το χρονόμετρο του γηπέδου, μας απομένουν 2 λεπτά ακριβώς μέχρι την ώρα που θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Αυτή τη στιγμή οι δύο ομάδες προετοιμάζονται. Λοιπόν, και σε λίγο θα δοθεί το πρώτο τζάμπολ για την σημερινή αναμέτρηση. Λοιπόν, όσο λοιπόν η ώρα σηκώνει, έτσι στα γρήγορα να επαναλάβω τις συνθέσεις των ομάδων που θα τεθούν σε λίγο αντιμέτωπες για τον τελικό κυπέλλου αντρών κάτω των 18. Στα γρήγορα λοιπόν για την ομάδα του Απόλλωνα, την οποία προπονεί ο Νίνος ο Ηλιάδης, γνωστός βέβαια προπονητής παλιά καραβάνα. Ο Μαυρουδής, ο Τίγκας, Ηλιάδης, ο Παπαδόπουλος, Ιωαννίδης, Χριστοδούλου, Κωνσταντίνου, Εύζωνας, Χαραλάμπου, Τσκέρ, Λεωνίδου. Ενώ από πλευράς Ζήνωνας, τον οποίο προπονητής είναι ο Μιχάλης ο Μιχάλη και αυτός πολύ έμπειρος προπονητής, έχουμε τους Κωνσταντινίδη, Δημητρίου Βαρνάβα, τον Βίκτορα τον Χρυστοφίδη, τον Αλέξανδρο τον Χρυστοφίδη, τον Στυλιανού, τον Αλεξάνδρου, τον Κυριάκο, τον Χάκαρ, τον Άισαρ, τον Βαγγέλου και τον Χάτζη Ιωάννου. Λοιπόν, εδώ δίπλα μου έχω και τον Κώστα τον Εγκλέζο, από τον οποίο θα ζητήσω έτσι ένα πρώτο σχόλιο για το τι να περιμένουμε από αυτό το παιχνίδι. Θα χαιρετήσω και εγώ τους ακροατές μας, Μάριε. Εκείνο που περιμένω να δω είναι τις προσαρμογές που θα πρέπει να κάνει ο Μιχάλης ο Μιχαήλ, ο προπονητής του Ζήνωνα, τις αμυντικές προσαρμογές αναφορικά με τον Φίλιππο τον Τίγκαν και τον Πόλιν τον Ηλιάδη, που είναι τα δύο παιδιά που θα πάρουν τουλάχιστον το 75% των επιθετικών προσπαθειών από πλευράς Απόλλωνα, και εκείνο που θα αναμένουμε από τον Απόλλωνα, γιατί είναι μια γρήγορη ομάδα, θα προσπαθήσει μέσα από την άμυνα να πάρει αρκετές κατοχές, να αυξήσει τον αριθμό των επιθέσεων του. Δηλαδή μέσα από την άμυνα θα προσπαθήσει να βγάλει κάτι στο παιχνίδι. Μάλιστα, πάντως Κώστα, ένα στοιχείο το οποίο έχω διαπιστώσει από τις δύο ομάδες είναι ότι ο Απόλλωνας έχει πιο δυνατή περιφέρεια, ενώ ο Ζήνωνας έχει πιο δυνατούς παίχτες κοντά. Ακριβώς, είναι πολύ όρθη παρατήρηση αυτή. Να αναμένουμε, πιστεύω ότι
Ο Ζήνωνας πέρα από τις προσαρμογές που θα κάνει στα δύο επιθετικά του του Απόλλωνα, όπως έχω προαναφέρει στον Ηλιάδη και στον Τίνκαν, θα για αρκετά διαστήματα του αγώνα θα παίξει και άμυνες προσαρμογής. Θα παίξει και άμυνες ζώνης προσαρμοσμένες σε αυτά τα παιδιά για να δώσει και έξτρα βοήθειες σε πιθανόν drive από αυτούς τους δύο καλαθοσφαιριστές, γιατί είναι και οι δύο πολύ καλοί χειριστές. Μάλιστα. Πάντως, εγώ προηγουμένως είχα πει ότι επειδή είναι νεαρά τα παιδιά που παίζουν, υπάρχει το στοιχείο του απρόβλεπτου σε πολύ μεγάλο βαθμό. Οπότε, τουλάχιστον εγώ προσωπικά, αγαπητέ Κώστα, θα έλεγα ότι δεν υπάρχει φαβορί σε αυτό το παιχνίδι. Σίγουρα, σίγουρα. Γι' αυτό μίλησα για κάποιες λεπτομέρειες που θα δούμε σίγουρα από πλευράς τακτικής. Τώρα για φαβορί και τέτοια δεν υπάρχει και λόγος σε αναπτυξιακό επίπεδο να συζητούμε. Εμείς θέλουμε σε αυτό το επίπεδο τα παιδιά να χτίζουν, να χτίζουν, ώστε να μπορέσουν να παίξουν στο αντρικό επίπεδο. Μάλιστα. Λοιπόν, αγαπητέ Κώστα, αυτά προς το παρόν, γιατί το παιχνίδι έχει ξεκινήσει. Ήδη παρακολουθούμε τις πρώτες φάσεις. Να απολαύσουμε λοιπόν τον τελικό και φυσικά ας κερδίσει ο καλύτερος. Λοιπόν, έχουμε το πρώτο καλάθι για την ομάδα του Απόλλωνα. Με το σκορ να είναι τώρα στο 2-0 για τους Γαλάζιους. Τρίποντο προσπάθεια. Λοιπόν, τρίποντο ήταν. Τριόμποντο, Μάριε. 3-0 επειδή σε έβλεπα και σένα, Κώστα, εκείνη την, ακριβώς. Εκείνη την ώρα. Λοιπόν, ενώ τώρα η επίθεση από πλευρά Ζήνωνα έχει καθεί και έχουμε τώρα την προσπάθεια των Γαλάζιων με τον πόλη τον Ηλιάδη να μπαίνει μέσα στο καλάθι, να προσπαθεί εκεί με τον Εύζωνα, με τον Κωνσταντίνου να σκοράρει και να μην τα καταφέρνει. Ενώ τώρα έχουμε βήματα, όπως υποδεικνύει ο κύριος Κυριάκος Χρήστου, που είναι ο πρώτος διαιτητής της συνεργασίας. Ήταν παράβαση. Κώστα μου, όμως, εδώ θα ήθελα μια μικρή βοήθεια. Θα ήθελα να μου πεις τον σκόρερ του καλαθιού του Απόλλωνα. Νομίζω ήταν ο Πόλης. Ναι, ήταν ο... Ήταν ο Πόλης ο Ηλιάδης, με τρίποντο. Λοιπόν, ένα τρίποντο του Πόλη μέχρι τώρα σφραγίζει το παιχνίδι, με το αποτέλεσμα να είναι στο 3-0 για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία τώρα κερδίζει τη μάχη εκεί κάτω από το καλάθι με τον Λεωνίδου. Ωστόσο, δεν θα πετύχει το καλάθι, αλλά θα πάει στην γραμμή για να εκτελέσει δύο ελεύθερες βολές. Για να δούμε λοιπόν τις προσπάθειες του Λεωνίδου από πλευράς Γαλάζιων. Με 8-50 για την λήξη της πρώτης περίοδου και με το τρίποντο του Πόλη του Ηλιάδη το σκορ να είναι στο 3-0. Άστοχος στην πρώτη προσπάθεια ο παίκτης του Απόλλωνα. Για να τον δούμε και στην δεύτερη. Λοιπόν, με το σκορ επαναλαμβάνω στο 3-0, άστοχος και στην δεύτερη. Όμως κερδίζουν την κατοχή οι του Απόλλωνα και έχουν ξανά την επίθεση. Ο Τίνγκας καλάθι και φάουλα αυτή την φορά με τον νεαρό παίκτη του Απόλλωνα, ο οποίος θα σκοράρει για πρώτη φορά με το σκορ να πηγαίνει στο 5-0 με 8-43 για την λήξη της πρώτης περίοδου. Στους πρώτους του πόντους λοιπόν ο νεαρός ο Τίνγκας, και ελπίζω αγαπητέ Κώστα να μην ξαναχρειαστεί να μου πεις ποιος έχει σκοράρει. Εντάξει, γιατί χάσαμε την πρώτη φάση. Σίγουρα, Μαρία, ώσπου να ετοιμάσεις εδώ το... Εντάξει, όλα τα παρεχόμενα είναι λογικό στα πρώτα λεπτά να χαθούν μια-δυο φάσεις. Λοιπόν, ενώ τώρα... Να είσαι έτοιμος, Μάριε, να δεις τώρα από πλευρά Ζήνωνα να ξεκινήσουν οι άμυνες χώρου, ζώνης δηλαδή, με κάποιες προσαρμογές. Mm-hmm. Γιατί δεν θα θέλει ο Κόζο Μιχαήλ να ξεφύγει το παιχνίδι. Όμως, όπως το βλέπω, Κώστα μου, και με αυτό το καλάθι πάει να ξεφύγει και νομίζω ότι ο Μάικ θα πρέπει να κάνει και κάτι. Και το είχα επισημάνει ότι θα ξεκινήσει μέσα από επιθετικό transition, από πιεστικές άμυνες να πάρει κατοχές. Mm-hmm. Και άλλο λάθος, και το σκόρ έχει πάει στο 10-0. 10-0 και έρχεται το πρώτο time out και τώρα θα δεις τις αλλαγές σε θέματα στρατηγικής. Μάλιστα, λοιπόν, στο 10-0 πάει το σκόρ για τον Απόλλωνα. Και ενώ δεν έχουμε συμπληρώσει ακόμα 2 λεπτά παιχνιδιού, 1:44 έχει παιχθεί, με το σκορ να είναι ήδη στο 10-0. Έχουμε λοιπόν το πρώτο time out της αναμέτρησης και για να δούμε τις οδηγίες που θα δώσει ο προπονητής του Απόλλωνα, ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Ενώ έτσι στα γρήγορα, να πούμε ότι ο Απόλλωνας στην κανονική περίοδο είχε 12 νίκες και 8 ήττες, τερμάτισε στην τέταρτη θέση με πολύ καλή πορεία στον δεύτερο γύρο. Και ενώ έφτασε όσχετα ημιτελικά τον play-off. Όσον αφορά την προσπάθεια που έκανε στο κύπελο για να βρεθεί σήμερα εδώ,
Είχε αποκλείσει στα προκριματικά τον Αχιλία με 62-54, στα προημιτελικά νίκησε με 89-73 στην ΑΕΚ και στα ημιτελικά είχε αποκλείσει τον ΑΠΟΠ με 71-61. Λοιπόν, αυτά για τον Απόλλωνα, ενώ να δούμε αν προλαβαίνουμε να πούμε και για τον Ζήνωνα, έτσι επί συνοπτικού, τι έκανε φέτος. Είχε σκορ 13-7-13 δίκες και 7 ήττες και τερμάτισε στην τρίτη θέση της κανονικής περίοδου. Αλλά εντάξει, τώρα να τα πείσουμε για πιο μετά αυτά, μιας και το παιχνίδι έχει επαναρχίσει, το time out έχει τελειώσει και έχει την επίθεση ο Ζήνωνας, ο οποίος ψάχνει για το πρώτο του καλάθι, γιατί ήδη υστερεί στους 10 πόντους, άστοχο όμως το σούτ για 3 από τον Στυλιανού. Έχουμε τον Εύζωνα κοντά στο καλάθι, όμως η προσπάθεια δεν θα αποφέρει καμπούς και στην προσπάθεια τώρα του Ζήνωνα με τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη ξανά στον Στυλιανού και έχουμε φάουλ το οποίο έχει κερδίσει η ομάδα της Λάρνακας με 7-44. Να βλέπω στο χρονόμετρο για να απομένουν για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Πάντα στο 10-0 το σκορ για τον Απόλλωνα, ο οποίος εντάξει φυσικά έχει ξεκινήσει πολύ καλύτερα, το λέει και το σκορ. Λοιπόν, έτσι Κώστα, θα θέλαμε τώρα να μας δώσεις ένα ακόμα μικρό σχόλιο για το τι έχουμε δει μέχρι τώρα. Να σου πω, Μαρή, αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να παρασυρθεί ο Ζήνωνας να προσπαθήσει μέσα από βιαστικές επιθέσεις να γυρίσει το παιχνίδι. Το παιχνίδι είναι στο ξεκίνημα του. Πρέπει μέσα από υπομονή, ορθολογισμό για να γίνει κάτι καλό και να μπει ξανά στο παιχνίδι, δηλαδή να μπορέσει να βρει ρυθμό. Είναι καλά δουλεμένη η ομάδα, είναι πολύ καλή σε θέματα φυσικής κατάστασης και πιστεύω θα αντιδράσει. Όμως οι δύο προηγούμενες επιθέσεις ήταν δύο πολύ βιαστικές επιθέσεις και δεν είναι καλή τακτική αυτή. Πιστεύω ότι ο κ. Μιχαήλ θα τους καθοδηγήσει και θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τα έλεγες αυτά, Κώστα, είδαμε και το πρώτο καλάθι από πλευράς Λαρνακαίων με τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη να το έχει σημειώσει. Στο 12 λοιπόν έχει πάει το σκορ και όντως αυτό που έλεγες προηγουμένως σχετικά με τις επιθέσεις, είδαμε δύο, εντάξει παιδιά είναι, αλλά ήταν και τα λάθη παιδαριώδη που έγιναν, ναι, ναι. Για να χανόταν πολύ εύκολα η μπάλα. Και έτσι ο Απόλλωνας βρήκε, θα έλεγα, 4 πόντους δώρο από αυτές τις δύο προσπάθειες που έγιναν μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Αυτό ήταν πολύ χαρακτηριστικό και δεν νομίζω ότι ο Μιχάλης θα έμενε για πολύ ακόμα. Θα το αφήσει. Ας το πω Αδρανής στον Μάγο, γιατί μόνο Αδρανής δεν είναι σαν προπονητής ο Μιχάλης. Σίγουρα πήρε το time out στο σωστό χρόνο. Φωνάζει από έξω υπομονή παιδιά, τι άλλο μπορεί να κάνει. Σίγουρα, εντάξει, είναι και αυτό που λέγαμε πριν, ότι μιλάμε για παιδιά, μιλάμε για το στοιχείο του απρόβλεπτου. Τα συναισθήματα σε αυτές τις ηλικίες είναι πολύ έντονα από ό,τι γνωρίζουμε όλοι. Οπότε η χαρά και η απογοήτευση μεταβάλλονται σε ρηπή οφθαλμού, θα έλεγα. Το σίγουρο, Μάριε, είναι ότι θα δούμε ένα πολύ ωραίο παιχνίδι, γιατί βλέπω πολύ ποιοτικά παιδιά μέσα στο γήπεδο που έχουν εμπειρίες μέσα από τα εθνικά αναπτυξιακά μας τμήματα. Άρα κάποια στιγμή θα φύγει η πίεση του τελικού, η ψυχολογική, και θα ελευθερωθούν να παίξουν ακόμα καλύτερα. Μάλιστα, εντάξει, αυτό ήταν που μου έλεγαν και τα παιδιά τα ίδια πριν, όταν τα είχαμε καλέσει εδώ πέρα για να μας έλεγαν έτσι κάποια πράγματα για το πώς βλέπουν τον σημερινό τελικό. Εντάξει, τώρα το θέμα είναι το τι γίνεται και εντός των τεσσάρων γραμμών, γιατί όλο το παιχνίδι εκεί είναι σίγουρα, που παίζεται. Τα ποσοστά ευστοχίας και κάποιες μικρές άλλες λεπτομέρειες που θα κάνουν τη διαφορά. Σίγουρα και πάρα πολλά άλλα πράγματα. Ενώ τώρα ο Εύζωνας ευστοχεί στην πρώτη του προσπάθεια, φτάνει στους 3 προσωπικούς ο ίδιος, με το σκορ να πηγαίνει στο 11-2, άστοχος στην δεύτερη. Μένει στους 3 ο Εύζωνας και το σκορ είναι στο 11-2 για τον Απόλλωνα, που έχει και πάλι την επίθεση με τον Τίνκα, ο οποίος βρίσκει στην προσπάθεια εκεί τον Λεωνίδου που θα αστοχίσει. Rebound από τον Χριστοπίδη για την, συγγνώμη, από τον Αλεξάνδρου για τον Απόλλωνα. Ενώ στην προσπάθεια τώρα για 3 ο Στυλιανού, ο οποίος δεν θα βρει τον στόχο. Ενώ στην συνέχεια έχουμε την κατοχή και πάλι στους παίχτες του Ζήνωνα, που πάνε σε πιο σετ επίθεση, θα έλεγα. Με 5-55 τώρα για να τελειώσει η πρώτη περίοδος. Από κοντά στο καλάθι όμως θα αστοχίσει εκεί ο Κυριάκου και η κατοχή ξανά στους Γαλάζιους.
Για να δούμε λοιπόν την προσπάθεια του Απόλλωνα με τον Εύζωνα να έχει την μπάλα στην περιφέρεια και να προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι για την ομάδα του. Αλλά η μπάλα πάει στον κατεξοχή οργανωτή τον Τίγκα, ο οποίος σε παίρνει το σουτ για τρεις, θα αστοχίσει όμως. Στο rebound ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης, ο οποίος πάει μέχρι το τέλος, αλλά δεν θα βρει τον στόχο. Ο Πόλης Ολιάδης δίνει στον Εύζωνα, ο οποίος εκεί δεν πήγε κοντά στο καλάθι, προτίμησε να βγάλει την μπάλα έξω, η οποία είναι στην κατοχή του Πόλη του Ηλιάδη. Για να δούμε λοιπόν τον νεαρό του Απόλλωνα, ο οποίος τελικά θα κερδίσει την επαναφορά. Έχουμε συμπληρώσει αισίως στο πρώτο πεντάλεπτο του τελικού, με το σκορ να είναι στο 11-2 για τον Απόλλωνα μετά το 10-0, με το οποίο είχε προηγηθεί η ομάδα της Λεμεσού στο ξεκίνημα. Και για να δούμε τώρα πώς θα είναι η συνέχεια. Έτσι στα γρήγορα να πω ότι ο Τίνκας είναι στους 5 πόντους, ένα τρίποντο έχει ο Λιάδης και άλλους 3 έχει ο Εύζωνας για τον Απόλλωνα, ενώ για την ομάδα του Ζήνωνα το μοναδικό καλάθι έχει σημειώσει μέχρι τώρα ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης. Επίθεση και πάλι για τον Απόλλωνα, στην προσπάθεια για 3 όμως ήταν άστοχη. Και τώρα έχουμε το κατέβασμα της μπάλας με τον Στυλιανού. Ο Στυλιανού, ο οποίος δίνει στον Βίκτορα τον Χριστοφίδη, ο οποίος είναι ο παίκτης που σκοράρει και το δεύτερο καλάθι του Ζήνωνα και το σκορ θα πάει στο 11-4. Τίνκα στην προσπάθεια θα κερδίσει το φάουλ και θα πάει στην γραμμή, μιας και η προσπάθεια ήταν πάνω στο σουτ, με 4-37 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου και το σκορ στο 11-4 για τον Απόλλωνα. Ο Τίκας, ο οποίος έχει την ευκαιρία να διευρύνει και το δικό του σκοράρισμα, μιας και είναι ήδη στους 5 πόντους. Εύστοχος στην πρώτη, πάει στους 6 και το σκορ στο 12-4 για τον Απόλλωνα και για να τον δούμε και στην δεύτερη του προσπάθεια. Μέσα η μπάλα και από το δεύτερο σουτ και έτσι το σκορ θα πάει στο 13-4. 13-4 με 7 πόντους για τον Τίνκα, ο οποίος φυσικά εντάξει είναι και ο πρώτος σκόρερ του παιχνιδιού. Κώστα, βλέπουμε ότι περνάει πάρα πολύ παιχνίδι από τον νεαρό αυτό καλαθοσφαιριστή, τον Τίνκα. Σίγουρα, είναι έναν πολύ καλός σούτερ που μπορεί να κατεβάσει την μπάλα και έτσι πάνω στην περιφέρεια δεν μπορεί να υπάρξει οποιαδήποτε συνεργασία χωρίς να αγγίξει ο Φίλιππος την μπάλα. Έχουμε μπροστά μας, Μάρη, μια περίπτωση που η μια ομάδα αναγκάζεται να παίξει με το ρυθμό που ευνοεί την άλλη ομάδα. Δηλαδή η διαφορά που έγινε με το 10-0 αναγκάζει το Ζήνωνα να τρέξει σε ανοιχτό γήπεδο. Ένα παιχνίδι που σαφώς έχει πλεονέκτημα ο Απόλλωνας. Όμως, όπως είπες και εσύ πριν, είναι νεαροί καλαθοσφαιριστές, θα υποπέσουν σε αρκετά λάθη. Ήδη έχουμε αρκετά turnovers μέσα στο παιχνίδι και αυτό ίσως παίξει καθοριστικό ρόλο, γιατί μέσα από αυτές τις κατοχές από τα λάθη θα παίξει πολύ σημαντικό ρόλο ποια ομάδα θα τα εξαργυρώσει σε πόντους. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ όσο σε άκουγα, αγαπητέ μου Κώστα, είδαμε τον Πόλη τον Ηλιάδη να σημειώνει ένα ζευγάρι βολών, να πηγαίνει ο ίδιος στους 5 και ο Απόλλωνας στους 15. Στο 15-4 είναι το σκορ αυτή τη στιγμή. Ενώ άστοχη και πάλι η Λαρνακή στην προσπάθεια για 3 με τον Στυλιανού, θα λέγαμε ότι εντάξει, είναι αρκετά πράγματα που δεν τους βγαίνουν. Ενώ τώρα από κοντά ο Πόλης ο Ηλιάδης θα στοχίσει και πάλι στο κατέβασμα ο Ζήνωνας θα έλεγα σε κάποια σημεία του παιχνιδιού που το παιχνίδι έχει γίνει κάπως άναρχο. Εντάξει, τώρα είναι παιδιά, εντάξει, αυτά τα έχουμε ξαναπεί. Όταν Μάρι πάρει επιθετικό rebound έναν παιδί ψηλό και κατεβάσει την μπάλα, πρέπει να έχεις κάποιες αρχές ώστε τα γκάρ σου να τοποθετηθούν σωστά μέσα στο γήπεδο, ώστε να επωφεληθείς στον ανοιχτό διαδρόμο για να σκοράρεις. Αν δεν γίνει αυτό, 90% είναι η πιθανότητα να γίνει ένα turnover, όπως και έγινε. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα, θα σε ρωτήσω κάτι άλλο. Ενώ τώρα έχουμε το καλάθι, να δούμε πρώτα αυτή την φάση με τον Στυλιανού να σημειώνει τους πρώτους του πόντους και ο Ζήνωνα να πηγαίνει στους 6. Έχουμε την απουσία του Κωνσταντίνου του Μιχαήλ από πλευράς Ζήνωνα, που είναι ο βασικός ψηλός της ομάδας. Και βλέπουμε τον Απόλλωνα να κάνει αρκετές διεισδύσεις.
Εσύ, σαν προπονητής, πώς βλέπεις αυτό αυτή την κίνηση? Είναι σωστή κίνηση, διότι με ένα μόνο ψηλό, τον οποίο τραβούν προς τα έξω, σημαίνει ότι μένουν αδιανοί διαδρόμοι, άρα θα το εκμεταλλευτούν. Αφού λείπει ο βασικός ψηλός. Είναι λογικό, θα το δούμε και αυτό στη σκαγέρα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα έχουμε τον Λεωνίδουνα αστοχή για τον Απόλλωνα και τον Ζήνωνα να βγαίνει μπροστά. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε. Έχουμε επιθετικό φάουλ, όπως υποδεικνύει ο Κυριάκος ο Χρήστο, το φάουλ το οποίο υποδεικνύεται στον Κωνσταντινίδη. Έχασε τον βηματισμό του. Ναι, έχασε τον αγκώνα έξω από το σώμα του. Έξω από το πλαίσιο. Θεώρησε, μπράβο, θεώρησε ο κύριος Χρήστο ότι είναι παράβαση. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για τρεις με τον Πόλη τον Ηλιάδη. Ο Λεωνίδου μαζεύει το rebound από πλευράς Απόλλωνα. Και εντάξει, είναι αυτά που λέγαμε και πριν για την απουσία του Μιχαήλ για τον... για την ομάδα του Ζήνωνα. Δύο επιθετικά rebound σε μία φάση. Ναι, στο 15-7 είναι το σκορ, ενώ τώρα έχουμε τα βήματα από τον Λεωνίδου. Κώστα, είναι πάρα πολλά τα λάθη που βλέπουμε. Το έχουμε ήδη αναφέρει η Μάρια μου. Είναι νεαρή, είναι τελικός, υπάρχει το άγχος. Εντάξει, είναι πιεστικές οι άμυνες, είναι αθλητικά παιδιά. Είναι αναμενόμενο για μένα, δεν είναι κάτι αρνητικό. Θα σου έλεγα, Μάρια, ότι είναι και θετικό στοιχείο. Γιατί δεν υπάρχει περιορισμός από τους προπονητές ότι εσύ κατεβάζεις μπάλα, εσύ έχεις την ευθύνη του σουτ. Παίζουν όλα τα παιδιά και αυτό είναι καλό. Πώς θα προχωρήσει έναν παιδί ψηλό, αν δεν κατεβάσει την μπάλα κάτω, να κάνει έναν πέρασμα στο καλά. Κώστα, όμως, εγώ θέλω να κάνω και μια άλλη επισήμανση. Από τα πολλά χρόνια που είσαι και εσύ στα γήπεδα, εντάξει, και εγώ, σαν προπονητές, ο Μιχάλης ο Μιχαήλ είναι προπονητής ο οποίος πάει πιο πολύ σε έναν γρήγορο ρυθμό σε σχέση με τον συνάδελφο του, τον Νίνο τον Ηλιάδη. Ναι, διότι φέρνει μαζί του τα προσωπικά του χαρακτηριστικά που και σαν παίχτης και μέσα στη φιλοσοφία σου μέσα βάζει στοιχεία της προσωπικότητας σου. Σαν άνθρωπος, ο Μιχάλης ήταν ένας παίχτης που ήταν χειριστής, έτρεχε. Έπαιζε θέση 1-2, είναι λογικό να πιστεύεις αυτά τα πράγματα και μέσα από το transition να πάρει εύκολους πόντους. Είναι και ένα υγιές παιχνίδι όταν μέσα από την ανάλυση του παιχνιδιού δεις Μάριε μου ότι πήρες πόντους από όλες τις πηγές. Είναι και δύσκολο για την άλλη ομάδα να προσαρμοστεί και να σε μαρκάρει αν ξέρει ότι μέσα από μια πηγή παίρνεις πόντους. Μάλιστα. Ενώ τώρα, Κώστα μου, θα σου πω ότι εγώ μέχρι τώρα είδα το καλύτερο καλάθι του αγώνα. Είδα την καλύτερη φάση του αγώνα με αυτή την backdoor πάσα που πήρε ο Ιωαννίδης. Να σου πω και τον λόγο, Μάρια, που καλάθι. Έχει επιτευχθεί αυτή η φάση και σου άρεσε είναι γιατί υπήρχε σωστό spacing στον χώρο, σωστές αποστάσεις και δόθηκε η δυνατότητα στο παιδί μέσα από ένα μέσα έξω απλό ξεμαρκάρισμα να περάσει από την πίσω πόρτα, το γνωστό backdoor και να πάρει αυτήν την πάσα να τελειώσει τη φάση. Μάλιστα. Λοιπόν, συνέχεια τώρα, μιας και χάθηκε η επίθεση για τον Ζήνωνα και έχουμε τον Πόλη τον Ηλιάδη να πηγαίνει και πάλι στην γραμμή για δύο ελεύθερες βολές, 1-31 για την ολοκλήρωση της πρώτης περίοδου. Στους 17 ο Απόλλωνας, στους 7 ο Ζήνωνας. Εντάξει, φτωχό το σκοράρισμα από πλευράς Ζήνωνα, αλλά περιμένουμε την αντίδραση του στην συνέχεια. Και ενώ τα λέμε αυτά, ο Πόλης έχει αστοχήσει στην πρώτη του προσπάθεια από την γραμμή για να δούμε. Είναι η κούραση, Μάρια μου, είναι η κούραση. Είναι λογικό. Μάλιστα. Είναι λογικό, Κώστας. Τα περισσότερα παιδιά είναι κοντεύουν για ένα δεκάλεπτο συνεχόμενο στο παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ ο Πόλης ο Ηλιάδης ευστόχησε στην δεύτερη προσπάθεια, στους 18 Απόλλωνας στους 6 προσωπικούς ο ίδιος με το σκορ στο 18-7. Επίθεση και πάλι για τον Απόλλωνα, καθώς ο Στυλιανού πήρε το rebound και η μπάλα στον Πόλη τον Ηλιάδη, ο οποίος πάει τώρα σε μια προσεγμένη επίθεση, όμως πιάνει το σούτ για τρεις και θα βρει τον στόχο. Έτσι λοιπόν, τη στιγμή που ο ίδιος θα πάει στους 9, ο Απόλλωνας θα πάει στους 21 και το σκορ είναι στο 21-7. Μεγάλη διαφορά σίγουρα για μια και μόνο περίοδο, αλλά από τη στιγμή που απομένουν άλλες τρεις, αγαπητέ μου Κώστα, δεν μπορούμε να λέμε απολύτως τίποτα. Σίγουρα, σίγουρα. Ήταν μια περίπτωση τώρα, Μάριε, ένα pick and roll
το οποίο δεν πίστευαν ότι ο Ηλιάδης θα πάρει το σούτ σε πρώτο χρόνο. Περιμέναν να κατεβάσει την μπάλα για ακόμα μια τρίπλα. Αυτό περίμενα και εγώ. Μπράβο, και με την πρώτη τρίπλα είναι πολύ δύσκολο. Μέσα από τη δική σου τρίπλα στο pick and roll, με το πρώτο βήμα, μετά από το σκρινάρισμα να σηκωστείς να τελειώσεις έτσι φάση. Όμως ο Πόλης Ηλιάδης έχει αυτό το στοιχείο και ο Φίλιππος ο Τίνκας το έχει αυτό, το οποίο πρέπει να σιγά σιγά να αντιμετωπιστεί με παγίδα. Μάλιστα. Λοιπόν... Αν μείνει καθαρό ματουμάν από πλευράς Μιχαήλ, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με παγίδα. Εκτός αν ενεργοποιήσει κάποια άμυνα ζώνης, που θα έχουμε διαφορετικές αντιμετωπίσεις. Μάλιστα. Ενώ ο Αλεξάνδρου σημειώνει τον πρώτο του πόντο για την ομάδα του Ζήρουνα. Αυτό στο 21-8 έχει πάει το σκορ. Μισό λεπτό για να πέσει η αυλιά της πρώτης περίοδου. Η προσπάθεια τώρα για τρεις από τον Παπαδόπουλο, που δεν θα βρει τον στόχο. Και τώρα έχουμε τον Ζήρωνα στην προσπάθεια για τρεις και ο Κωνσταντινίδης. Νέο σουτ για τρεις. Αυτή τη φορά ήταν από τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη και αυτό άστοχο. Τρία χαμένα τρίποντα μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα. Μας απομένουν 7 για να κλείσει η πρώτη περίοδος. Κώστα, αυτό που έλεγα πριν για τον Μιχάλη τον Μιχαήλ και στο οποίο συμφώνησες και μαζί μου, ήταν και τα γρήγορα σουτ, αλλά σε αυτή την περίπτωση δεν βρήκε στόχο κανένα. Φυσικά πρέπει όμως να επισημάνουμε ότι και στις τρεις περιπτώσεις υπήρχαν καλές προϋποθέσεις. Σίγουρα ήταν ισορροπημένες οι προσπάθειες. Ναι. Καμιά προσπάθεια δεν ήταν γρήγορη. Εντάξει, νομίζω είναι εντάξει και τα δύο τα παιδιά. Mm-hmm. Μην υπάρχει καμιά ανησυχία για κάτι σοβαρό. Ναι, για να δούμε τώρα ακριβώς, για να δούμε τώρα τι γίνεται. Είναι ο Στυλιανού και ο Τίνκας. Είναι δύο βολές, θα κάνει ο Απόλλωνας επειδή είναι συμπληρωμένα. Έχουμε δύο βολές από πλευρά Απόλλωνα. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, τίποτα το ανησυχητικό. Εντάξει, σίγουρα. Είδα τη φάση καθαρά, Μάριε, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας. Ναι. Βλέπουμε και τους νεαρούς να έχουν δώσει τα χέρια από όταν όλα εντάξει. Και βλέπουμε ότι η Μάριε μου ψυχολογικά έχει επηρεαστεί λίγο η ομάδα του Ζήνωνα με τη διαφορά που πήρε, αλλά υπάρχει αρκετός χρόνος. Σίγουρα ο κότσο Μιχαήλ θα τους προετοιμάσει και ψυχολογικά για τη συνέχεια. Μάλιστα, εντωμεταξύ Κώστα μου πρέπει να σκουπιστεί και το παρκέ. Γιατί δεν έχω δει κάποιον να έχει μπει μέσα για να κάνει αυτή τη δουλειά. Όμως είναι παράξενο, Μάρη, γιατί από εδώ που βλέπω δεν φαίνεται να έχει κάποιο σημάδι από υδρότα μέσα στο γήπεδο. Ναι. Ίσως να το είδαν και οι διαιτητές, οι οποίοι οφείλουμε να πούμε, Μάρη, ότι είναι πάρα πολύ καλοί, ελέγχουν το παιχνίδι πλήρως και τόσο όσον αφορά τις αποφάσεις, αλλά και με τον τρόπο που αντιμετωπίζουν τα παιδιά σε θέματα ψυχολογίας. Μάλιστα, λοιπόν, και ενώ Κώστα μου τα έλεγες αυτά, έκλεισε η πρώτη περίοδος με τον Τίνκα να ευστοχεί στις δύο προσπάθειες που έκανε από την γραμμή και η πρώτη περίοδος να κλείνει με τον Απόλλωνα να έχει το προβάδισμα με 23-8. Μεγάλη διαφορά. Να πω στα γρήγορα τους πόντους και των δύο ομάδων. Ο Τίνκας και ο Ηλιάδης έχουν σκοράρει από 9, με τον Ηλιάδη να έχει και δύο τρίποντα. Ο Ιωαννίδης σημείωσε 2 πόντους, ο Εύζωνας 3. Ενώ από πλευράς Ζήρωνα, φτωχή η συγκομή. 2 ο Βίκτορος Παπαδόπουλος στους 4, στους 3 ο Στυλιανού και έναν πόντο έχει σκοράρει ο Αλεξάνδρου. Στο 23-8 λοιπόν είναι το σκορ για τον Απόλλωνα με το κλείσιμο της πρώτης περίοδου. Λοιπόν, και εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν θα πρέπει να πάμε σε κάποιο έτσι διάλειμμα και να επανέλθουμε σε λίγο με την έναρξη της δεύτερης περίοδου. www.ταξίδιαμέλη.com. Επισκεφτείτε τώρα τη σελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ταξίδιαμέλη.com και επιλέξτε τον προορισμό σας. Εκατοντάδες επιλογές για όλα τα γούστα. Πέραν των 800.000 ξενοδοχείων σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο, βρίσκονται στη διάθεσή σας με εγγύηση την αξιοπιστία του Sigio Travel. Ειδικές προσφορές και εξαιρετικές ευκαιρίες για διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια σε προσιτές τιμές. www.taxidiameli.com. Ο σύγχρονος τρόπος κρατήσεων.
φίλες και φίλοι του Αλφα, είμαστε ξανά μαζί για την μετάδοση του τελικού κυπέλου ανδρών στους έφηβους κάτω των 18 ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Ζήνωνα. Είναι το παιχνίδι που διεξάγεται εδώ στον Άγιο Δομέτιο. Κώστα, έτσι θα ήθελα να κάνεις έτσι κάποιο σχόλιο για το σκορ που έχουμε δει μέχρι τώρα. Εντάξει, εκείνο που είναι σημαντικό να πούμε αυτή τη στιγμή, Μάρια, είναι ότι η διαφορά των κατοχών που είχαν οι δύο ομάδες είναι, δεν δικαιολογεί τη διαφορά αυτή. Άρα πρέπει να βρούμε την δικαιολογία στα πολύ χαμηλά ποσοστά ευστοχίας από πλευρά Ζήνωνα και στις βιαστικές επιθέσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα είχαμε και πάλι βιαστική επίθεση από τον Ζήνωνα. Ξεκίνησε λάθος την πρώτη περίοδο, ξεκινάει με λάθος και τώρα. Ακριβώς. Εντάξει. Εντάξει, σίγουρα όμως είπαμε... Και μπορεί να πιστωθεί και στην επιθετική άμυνα από πλευράς Απόλλωνα. Ναι, αυτό, Κώστα μου, όταν είχα μιλήσει με τον Νίνο τον Ηλιάδη χθες, αυτό τον ορισμό επιθετική άμυνα, μέχρι να κλείσουμε το τηλέφωνο, μου το είπε 2-3 φορές. Διότι, να σου πω τον λόγο, γιατί είναι μια έξυπνη τακτική εναντίον του Ζήνωνα, διότι ο Ζήνωνας κατεβαίνει στο παιχνίδι με ένα χειριστή. Άρα μπορείς εύκολα να τον πιέσεις αυτό με παγίδες ή τα υπόλοιπα παιδιά με προσωπική πιεστική να μην. Μάλιστα. Και πάνω σε αυτό, Κώστα μου, εγώ θα ήθελα να προσθέσω και κάτι. Λοιπόν, γιατί μιλάμε για τον νεαρό τον Κωνσταντινίδη, ο οποίος, όπως βλέπω την σωματοδομή του, θέλει ακόμα αρκετή δουλειά για να χτίσει κορμί. Αυτό το παιδί είναι εκπληκτικό, Μάρια, διότι ό,τι βλέπεις εδώ είναι μέσα από σκληρή δουλειά, ναι, και όχι από κάποιον ιδιαίτερο σωματότυπο που γνωρίζουμε όλοι ποιος σωματότυπος είναι ο ιδανικός για τον μπάσκετ. Είναι πολύ χαμηλό παιδί, αλλά μέσα από τη σκληρή δουλειά κατάφερε να είναι σε πολύ ανταγωνιστικό επίπεδο. Ναι, εγώ αυτό που ήθελα να πω είναι για την ενδυνάμωση τουλάχιστον στα χέρια. Εντάξει, που και πρέπει να γίνει και πιο δυνατός υπό την έννοια, ας πούμε, να αποφεύγει τα screen για να μπορεί να αντέχει. Γιατί τα λέω αυτά, γιατί είναι μόνος του αυτή τη στιγμή, δηλαδή όσον αφορά αυτό το κομμάτι του παιχνιδιού του Ζήνωνα. Δέχεται συνέχεια μαρκαρίσματα και αυτό που είπαμε σύμφωνα με την ταπεινή μου τη γνώμη, ίσως θα τον κουράσει και πιο γρήγορα. Σίγουρα. Όμως, ακόμα έναν επιθετικό transition από πλευράς Απόλλωνα. Ναι. Εκείνο που πρέπει να ανησυχεί, Μάριε, με τη λογική, όπως το έχεις αναλύσει για έναν καλαθοσφαιριστή, το θέμα της ενδυνάμωσης, εγώ θα έλεγα ότι αυτά τα στοιχεία μπορούν να χτιστούν και σε μεταγενέστερο στάδιο. Δηλαδή αυτή τη στιγμή πρέπει να δοθεί σημασία σε κάποια άλλα στοιχεία. Δηλαδή δεν μπορούμε να μιλούμε για το pick and roll, για τα προξήματα, για τις επαφές, αν έχουμε προβλήματα στην τρίπλα, στην αντίληψη των mismatch, στο ένας εναντίον ενός, στην τεχνική του shoot, στη δημιουργικότητα, στους αμυντικούς, τα αμυντικά μας καθήκοντα, δηλαδή στο γλίστριμα, στην παγίδα, στην περιστροφή. Υπάρχουν στοιχεία στην αναπτυξιακή ηλικία που πρέπει να καλλιεργηθούν πολλά πιο νωρίς από κάποια θέματα φυσικής κατάστασης, τα οποία μπορεί να τα κερδίσεις σε οποιαδήποτε φάση του χρόνιου προγραμματισμού. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, τα λέμε αυτά και το μεταξύ το παιχνίδι συνεχίζεται με 7:41 τώρα για να κλείσει το ημίχρονο, με το σκορ να είναι στο 25-10 για τον Απόλλωνα. Ο Απόλλωνας, τον οποίο βλέπω να χειρίζεται πάρα πολύ καλά αυτό το προβάδισμα, και δεν είναι μόνο το σκοράρισμα, είναι και πολύ δυνατή άμυνα, αλλά τώρα πήγα να πω για άμυνα και έβαλε και τρίποντο ο Ζήνωνας, που είναι και το πρώτο του στο παιχνίδι με τον Στυλιανού, ο οποίος πάει στους 6 προσωπικούς. Έχει κάνει διστακτική τρίπλα με ένα βηματάκι πίσω, το οποίο δεν περίμενε ο προσωπικός του παίχτης, και γι' αυτόν σκόραρε αυτόν το εύκολο καλάθι. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ έχουμε τον Πόλη τον Ηλιάδη να απαντάμε τον ίδιο με τρόπο. Με τον ίδιο ακριβώς τρόπο, χωρίς καμία πίεση. Χωρίς πίεση. Χωρίς καμία πίεση, είναι ανενόχλητον τρίποντο. Αλλά αυτό το παιδί έχει πολύ δυνατή αντίληψη.
ο Πόλης Ολυγιάτης. Είναι κάτι το οποίο διαπιστώνω παρακολουθώντας τον, γιατί τον έχω δει και άλλες φορές να αγωνίζεται. Λοιπόν, που εντάξει, τώρα είναι μια άλλη κουβέντα αυτή, γιατί πρέπει να δούμε ξανά και το τι γίνεται στο παιχνίδι, στην οργάνωση ο Απόλλωνας με τον Ιωαννίδη, ο οποίος δίνει στον Ντίνκα και η μπάλα στον Εύζοντα, η μπάλα που γυρνάει στην περιφέρεια και άλλο σου διατρίσει από τον Πόλη τον Ηλιάδη και έρχεται από κοντά για να ολοκληρώσει την προσπάθεια ο Κωνσταντίνου, ο οποίος σημειώνει το πρώτο του καλάθι και το σκορ πάει στους 30-13, Κώστα. Μεγαλώνει η διαφορά. Λοιπόν, δεν ξέρω αν έχεις να πεις κάτι πάνω σε αυτό, γιατί... Εντάξει, είναι 17 πόντι από 15 που ήταν στο ημίχρονο. Να δώσουμε λίγο χρόνο να δούμε κάποιες αντιδράσεις προπονητικά για να μπορέσουμε να κάνουμε μια περαιτέρω ανάλυση του παιχνιδιού. Μάλιστα. Χάθηκε η προσπάθεια από πλευράς Απόλλωνα τώρα. Χάνεται και από τον Ζήνωνα. Είναι ερώτημα το που είναι η μπάλα σε αυτές τις περιπτώσεις. Και για να δούμε τώρα. Έχουμε... Δόθηκε επιθετικό φάουλ. Δόθηκε επιθετικό φάουλ. Δόθηκε για χρήση είναι Αγκώνα Μάριε. Πάνω στον Αλεξάνδρου. Λοιπόν, 5 και 46 για να απλήσει η πρώτη περίοδος με το σκορ να είναι στο 30-13 για την ομάδα του Απόλλωνα, η οποία τουλάχιστον μέχρι τώρα έχει για τα καλά το πάνω χέρι, γιατί μια διαφορά 17 πόντων δεν είναι και τόσο ευκαταφρόνητη τέλος πάντων. Εντάξει, σίγουρα είναι τελικός. Πολλά πράγματα είναι που μπορούν να αλλάξουν στην συνέχεια. Σίγουρα, αλλά ο coach ο Ηλιάδης πρέπει να προσέξει λίγο το θέμα του rotation, διότι παίζει συνεχώς με τους δύο πρωταγωνιστές του και θα μπορούσε να συνδυάσει αυτό το κομμάτι, να είναι ο ένας μέσα για κάποια διαστήματα, ώστε να τους κρατήσει φρέσκους, γιατί το παιχνίδι θα έχει μεγάλη διάρκεια. Και όπως έχω προαναφέρει, ο Ζήνωνας είναι καλοδουλεμένη ομάδα σε θέματα φυσικής κατάστασης και θα αντιδράσει. Ναι. Μα όχι μόνο απλά περιμένουμε να αντιδράσει, αγαπητέ μου Κώστα, αλλά είναι και τελικός. Είναι και τελικός. Και δεν μπορεί μια ομάδα να παραδώσει τα όπλα σε έναν τελικό. Σίγουρα. Έστω και αν η διαφορά είναι τόσο ψηλή, αλλά είναι ακόμα πάρα πολύ νωρίς. Και να είσαι σίγουρος, Μάριο μου, ότι θα αντιδράσει και σε θέματα τακτικής, δηλαδή σχηματικά. Και θα δώσει, όσο και σου φαίνεται παράξενο, θα μαζευτούν και τα πέντε παιδιά στο ζωγραφιστό και θα δώσουν το shoot απ' έξω, σαν τελευταία λύση. Μάλιστα. Αυτό να είσαι σίγουρος ότι θα ενεργοποιηθούν τέτοιες ζώνες από πλευρά Ζήνωνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα έχουμε τον Εύζωνα να στοχεί και στις δύο βολές, αλλά και άλλο rebound από πλευρά Απόλλωνα, γιατί... έχουμε το τρίποτο και πάλι. Έχουμε το τρίποτο από τον Πόλη τον Ηλιάδη, ο οποίος πάει στους 15. Η διαφορά ανεβαίνει, πάει στους 20. Και εντάξει, αυτά που λέγαμε για τον Ζήνωνα προηγουμένως δεν είναι απλά επίγοντα, αλλά υπερεπίγοντα. Η δυνατή άμυνα από πλευράς Απόλλωνα, η πίεση, η επιθετική άμυνα συνεχίζεται. Ενώ τώρα έχουμε την προσπάθεια για τρεις, η μπάλα μπαίνει και βγαίνει. Δεν θα κάνει το χατήρι στον Στυλιανού, αλλά κερδίζουν ξανά την κατοχή οι Λαρνακής και κοντά στο καλάθι είναι ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης, ο οποίος θα πάρει το φάουλ. Εντάξει, διαμαρτύρεται ο Ηλιάδης. Ήταν το πρώτο διαιτητικό λάθος που έγινε μέσα στο παιχνίδι. Είναι τζάμπολ, πήρε την μπάλα από τα χέρια, αλλά ο διαιτητής θεώρησε ότι έγινε κάποια επαφή στα χέρια. Εντάξει, είναι ανθρώπινο. Και μπράβο στον Ηλιάδη που με την υπόδειξη του διαιτητή μετά από τη μικρή διαμαρτυρία το δέχτηκε. Εμά δεν στοιχεία, μπορεί να κάνει και αλλιώς. Είναι στοιχεία πολύ καλά στο, διότι ο μεγάλος αθλητής Μάριε είναι πακέτο των πραγμάτων, δεν είναι μόνο η ευστοχία. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα και άλλο αστοχό τρυποντό για την ομάδα του Ζήνωνα ήταν με τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη η προσπάθεια. 4 λεπτά και 5 δευτερόλεπτα τώρα για να κλείσει το ημίχρονο εδώ στον Άγιο Δομέτιο. Εδώ θα λέγαμε σε αυτή την φάση, Κώστα μου, ότι ο Αλεξάνδρου έκλεψε το πορτοφόλι του Πόλη. Είναι κούραση. Είναι κούραση, Μάριο, που λέμε ότι πρέπει το παιδί να καθίσει λίγο έξω, έστω για ένα λεπτό. Ανάμιση λεπτό δεν είναι κακό. Ναι, είναι και η διαφορά και, μεγάλη. Μπράβο. Και σε 4 λεπτά θα έχουμε 15 λεπτή διακοπή. Μάλιστα. Άρα μπορείς για ένα λεπτό
να αξιοποιήσεις μετά την ανάπαυλα του ημιχρόνου. Μάλιστα. Ενώ πήγε στους 5 ο Αλεξάνδρου με το καλάθι που σημείωσε πριν από λίγο και ο Ζήρωνας στους 15. Το σκορ είναι στο 33-15, νέο κλέψιμο, ήταν και πάλι από τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη που έγινε η δουλειά, αλλά θα στοχίσει στο lay-up που προσπάθησε να κάνει και ο Απόλλωνας έχει ξανά την ακόμα επίθεση, ένα ακόμα ένα τρίποντο. Εσύ το κατάλαβες Κώστα ότι αυτό και θα πήγαινε μέσα, ναι, έτσι, σίγουρα και ήταν το πιο εύκολο από όλα τα προηγούμενα που έκανε, αλλά βλέπεις το παιδί είναι εξουθενωμένο και ζητά από τον προπονητή και πατέρα του αλλαγή. Ο πατέρας του είναι, αλλά εντάξει, επί της ουσίας όμως είναι ο προπονητής. Σίγουρα, για όνομα του Θεού. Ναι. Εμείς περιγράφουμε, δεν αποφασίζουμε. Σίγουρα, εμείς περιγράφουμε και δεν αποφασίζουμε, Κώστα μου, γιατί εντάξει, έτσι απλά τώρα που είδα τη φάση με το τρίποντο του Στέφανου, ο οποίος έχει φτάσει στα 5 εύστοχα τρίποντα. Εντάξει, δεν προλαβαίνω να κρατάω και την στατιστική, αλλά είναι στα 5 εύστοχα τρίποντα και έχει πάει στους 18 προσωπικούς πόντους. Αλλά Κώστα μου, μιας και έχουμε τώρα το διάλειμμα, έτσι να θυμηθούμε και κάτι παλιό, ότι εδώ σε αυτό το γήπεδο εσύ έκανες ένα ανεπανάληπτο ρεκόρ. Εντάξει Μάρια, αυτά είναι... Εγώ το θυμάμαι πολύ καλά, αγαπητέ, το έχουμε είναι πει και άλλες φορές. Όταν η ΠΑΕΚ είχε βάλει 90 πόντους, είχε σκοράρει 30 πόντους με 10 στα 12 τρίποντα. Εγώ το θυμάμαι πάρα πολύ καλά, γιατί ήταν από αυτές εδώ τις σημειώσεις που είχε καταγραφεί εκείνο το ρεκόρ. Αγαπητέ Κώστα, τώρα τις έχεις μπροστά σου. Λοιπόν, γιατί ήταν αυτά που έφερνα στα παλιά τα χρόνια για να γράφουμε τα παιχνίδια. Λοιπόν, θυμάμαι πόσο χρόνο αφιερώναμε μετά τα παιχνίδια και μιλούσαμε για διάφορα θέματα. Εννοείται. Εσύ από τη δημοσιογραφική σου την ιδιότητα. Εννοείται, Κώστα μου, γιατί εντάξει, είναι από αυτά που πρέπει κάποια στιγμή να ξεκινήσουμε τη δουλειά για να κάνουμε και κάποια εγκυκλοπαίδεια. Λοιπόν, τέλος πάντων, εντάξει, καμιά φορά τα λέμε αυτά, αλλά δεν απέχουν και πείτε από την κυρολεξία. Εντάξει, αν ήμουν ο Μάρι ένας απλός φίλαθλος, δεχόμουν αυτή την ερώτηση που μου έχεις κάνει πριν, να θυμηθώ τα παλιά, οτιδήποτε, θα μπορούσα να περιαυτολογήσω. Αλλά υπό την ιδιότητα μου ως προπονητής, είπα αρκετές φορές ότι εκείνο που πλέον θα με κάνει ευτυχισμένο, ας πούμε, θα σε εμπνεύσει, είναι να δω παίχτες μου, δηλαδή μέσα από τη δουλειά μου να βοηθήσω παιδιά να φτάσουν, να φτάσουν τέτοιες επιδόσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, επιστρέφουμε στα το παιχνιδιού μας, Κώστα μου, με τον Κωνσταντινίδη τώρα να είναι άστοχος στην προσπάθεια για 3 και τον Ζήρο να αναμένει στους 17, 2 και 16 τώρα για να κλείσει το ημίχρονο με το σκορ στο 36-17 για τον Απόλλωνα που και πάλι βρίσκει... Μάλιστα, και από πού βρήκε λύση ο Απόλλωνας, από την αλλαγή που έγινε στον πόλη. Ναι. Βλέπεις, δεν είναι τα παιδιά. Είναι μόλις δεύτερη φορά που το βλέπω να πηγαίνει στον πάγκο. Δεν είναι εδώ, δεν υπάρχει λογική του αντρικού επίπεδου. Με frontline και seco unit και τέτοια. Είναι παιδιά, πρέπει να πάρουν χρόνο. Μάλιστα. Κώστα μου, η διαφορά μεγαλώνει. Μεγαλώνει. Ήρθε μεγαλώνει το παιδί από τον πάγκο 41-17. Για να ξεκουραστεί ο πόλης. Και το παιδί με την πρώτη επαφή, ολόσωστο, άνοιξε καλά την απόσταση του από το χειριστή με μια kick out πάσα και με την πρώτη επαφή με την μπάλα έγραψε το τρίποντο. Δηλαδή πρέπει να εμπιστευτούμε τα παιδιά. Μάλιστα, πάντως εμένα μου άρεσε πολύ και η κυκλοφορία της μπάλας στο πώς έφτασε στον Παπαδόπουλο εδώ για να κάνει το σούτ για τους τρεις. Θα έλεγα έτσι χωρίς υπερβολή ότι κάπου χάθηκε η μπάλα για τους παίκτες του Ζήνωνα σε εκείνη τη φάση. Μάριε, από την τέλος πάντων, την εμπειρία μου ως προπονητής, θα έλεγα ότι το πιο πετυχημένο επιθετικό σύστημα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στον πλανήτη είναι οι σωστές αποστάσεις. Από μόνον του δημιουργά πεδίο για να, για να βγάλεις ισορροπημένες καλές προσπάθειες. Οι σωστές αποστάσεις και μια έκφραση που έχει γίνει κλισέ, θα έλεγα, στα καλαθοσφαιρικά πράγματα, τουλάχιστον εδώ στον ελληνικό ή και στον κυπριακό χώρο, η λεγόμενη έξτρα πάσα. Σίγουρα. Είναι μια έκφραση που έγινε κλισέ. Ακριβώς. Η έξτρα πάσα, Μαρία, είναι αναγκαιότητα γιατί σήμερα τα παιδιά είναι ώρα γρήγορα. Δηλαδή με μια περιστροφή, ό,τι επιθετική προσπάθεια για να κάνεις, θα υπάρχει μια ανάλογη πίεση. Άρα με την έξτρα πάσα δίνεις τη δυνατότητα στον τελευταίο παίχτη που υπάρχει να κάνει έναν ανενόχλητο σούτ. Δηλαδή η έξτρα πάσα είναι
πολύ καλό στοιχείο για μια ομάδα. Διότι mm-hmm. είναι ένας κανόνας που λέει trust each other. Δηλαδή εμπιστευτείτε ο ένας τον άλλο. Στέλνω την έξτρα πάσα σε έναν παιδί που έχει 0 στα 6 και σου γράφει 2 στα 2. Έτσι είναι αυτό το παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, Κώστα μου, το σκορ είναι στο 41-19. Μας απομένουν 33 δευτερόλεπτα τώρα για να κλείσει το ημίχρονο και έχει την επίθεση ο Ζήνωνας, ο οποίος βρίσκει το τρίποντο εδώ με τον Στυλιανού. Είναι το δεύτερο του προσωπικό. Με την ίδια ακριβώς κίνηση, mm-hmm. σε κατεβάζει χαμηλά με την τρίπλα. Μόλις δει τον παίχτη να δίνει σημασία στον drive, αμέσως σηκώνεται για τρίποντο. Μάλιστα. Λοιπόν, στα 11 δευτερόλεπτα τώρα για να κλείσει το ημίχρονο, 41-22 είναι το σκορ. Και ήταν πάνω που ήμουν έτοιμος να πω ότι ο Ζήρουνας πρέπει τουλάχιστον να βρει μια λύση τώρα. Πρέπει να βρει ένα σκορ για να βελτιωθεί κάπως η ψυχολογία όταν θα πάνε οι ομάδες στα αποδυτήρια. Αυτό το πέτυχε. Τώρα είναι να βγάλει και την άμυνα, ώστε να μείνει αυτό, γιατί αν σημειώσει ένα καλάθι ο Απόλλωνας, σε αυτές τις περιπτώσεις όταν το σκορ είναι μεγάλο, εντάξει, η διαφορά είναι μεγάλη, παίζει ρόλο. Εντάξει. Παίζει ρόλο γιατί είναι μεγάλη η διαφορά. Σίγουρα, μια φάση δίνει, αλλά εκείνο για μένα που είναι σημαντικό αυτή τη στιγμή είναι η δυνατότητα που θα δοθεί στο coach ο Μιχαήλ να αλλάξει κάποια πράγματα, διότι θα υπάρχει άνεση τώρα του χρόνου μέσα λόγω του διαλύματος για να κάνει κάποιες προσαρμογές, να επισημάνει κάποια πράγματα στα παιδιά, τα οποία άλλο να δίνει οδηγίες εν κινήσεις στα παιδιά και άλλο να είναι ήρεμα μέσα στα αποδυτήρια που μπορούν να αφομοιώσουν κάποια στοιχεία παραπάνω. Θα έχει και κάποια στοιχεία στατιστικής κοντά του που θα μπορεί να, mm-hmm. να μιλήσει με περισσότερη λεπτομέρεια και οι αριθμοί καμιά φορά είναι πολύ δυνατοί. Και μπορεί όταν πεις σε έναν παιδί ότι ήταν άστοχο, λέει μα δεν ήμουν. Αλλά όταν του πεις ότι είχες 1 στα 7, θα το αντιληφθεί περισσότερο. Δηλαδή η αριθμή είναι μια εικόνα πολύ σημαντική και πιστεύω και επιμένω ότι ο Ζήνωνας θα αντιδράσει. Εμένα πάντως, Κώστα, μου αρέσουν οι παίχτες οι οποίοι μπορεί να έχουν 1 στα 7, αλλά να μην φοβούνται να ξαναπάρουν το σουτ. Σίγουρα. Είναι ευθύνη του προπονητή. Όταν είσαι μέσα, πρέπει να παίξεις το ρόλο σου. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα παίρνει ακόμα ένα σούτο Στέφανος Σεριάδης, ο οποίος θα αστοχήσει. Έχει νέα ευκαιρία ο Ζήνωνας για να μειώσει. Να δούμε αν προλάβει τον χρόνο. Δεν θα γίνει όμως αυτό τελικά. Και έτσι το σκορ στο ημίχρονο. Κοίταξε, Μάριε, που σου είπα πριν για τα θέματα τεχνικής, τα βασικά του μπάσκετ. Mm-hmm. Αυτό το παιδί τώρα είχε ολόκληρο το διάδρομο ελεύθερων των αριστερών. Να πάει να τελειώσει τη φάση και να πάρει τους εύκολους 2 πόντους μετά από την καλή άμυνα που έπαιξε ο Ζήνωνας. Mm-hmm. Και όταν του δόθηκε η δυνατότητα να κάνει το αριστερό πάσιμο, του έφυγε η μπάλα. Μάλιστα. Λοιπόν... Δηλαδή δεν μπορούμε να μην έχουμε ένα αριστερό πάσιμο ή κάποια άλλα βασικά στοιχεία και να μιλάμε για άλλα θέματα τα οποία είναι για αντρικών επίπεδων. Είναι πολυτέλεια. Μάλιστα. Αυτά πρέπει να διορθώσουμε. Λοιπόν, έτσι λοιπόν, κλείνοντας για το πρώτο ημίχρονο, αγαπητοί ακροατές, να πούμε ότι το πρώτο ημίχρονο έχει τελειώσει με το σκορ να είναι στο 41-22 για την ομάδα του Απόλλωνα. Στην πρώτη περίοδο το σκορ ήταν στο 23-8. Στον τελικό του κυπέλλου εφήβου 118, το οποίο διεξάγεται εδώ στον Άγιο Δωμέτιο. Να πούμε λοιπόν έτσι στα γρήγορα, 23-8 ήταν η πρώτη περίοδος, με επιμέρους σκορ 18-14 στην δεύτερη, ο Απόλλωνας πήγε στο 41-22 στο συν 19. Και κλείνοντας να αναφερθούμε στους πόντους των δύο ομάδων, για τον Απόλλωνα, ο Τίγκας σημείωσε 9 στους 18 έχοντας 5 τρίποντα ο Πόλης ο Ηλιάδης, 1 τρίποντα σημείωσε ο Παπαδόπουλος, 2 πόντους σημείωσε ο Ιωαννίδης, άλλους τόσους η Κωνσταντίνου και Λεωνίδου, ενώ στους 5 ο Εύζωνας, ενώ από πλευράς Ζήνωνα ο Κωνσταντίνιδης σημείωσε 2, στους 4 ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης, στους 11 έχοντας 2 τρίποτα ο Στυλιανού και στους 5 ο Αλεξάνδρου. Επαναλαμβάνω για μια ακόμα φορά το σκορ. 41-22 το σκορ για τον Απόλλωνα. Σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί. Πάμε και εμείς για να ξεκουραστούμε λίγο και σε καμιά δεκαριά λεπτά ξανά μαζί για το δεύτερο ημίχρονο. Επισκεφτείτε τώρα τη σελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.taxidiameli.com και επιλέξτε τον προορισμό σας. Εκατοντάδες επιλογές για όλα τα γούστα.
Πέραν των 800.000 ξενοδοχείων σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο, βρίσκονται στη διάθεσή σας με εγγύηση την αξιοπιστία του CU Travel. Ειδικές προσφορές και εξαιρετικές ευκαιρίες για διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια σε προσιτές τιμές. www.taxidiameli.com. Ο σύγχρονος τρόπος κρατήσεων. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Έχουμε και έξτρα συνεντεύξεις έτσι όσον αφορά την ανάπαυλα του τελικού κάτω των 18. Μαζί μου είναι ο εκτελεστικός διευθυντής της Κυπριακής Ομοσπονδίας Καλαθοσφαίρισης, ο κύριος Άθος Αντωνίου, και δίπλα ο ομοσπονδιακός προπονητής εθνικής κάτω των 16, ο Μιχάλης Ματσεντίδης. Αλλά πρώτα να ξεκινήσω από τον παράγοντα ως είσιστε, έτσι να μας δώσει το δικό του σχόλιο για το τι βλέπουμε τώρα σε αυτό τον τελικό. Η προσπάθεια που γίνεται, Μάρη, είναι να δημιουργήσουμε αρκετούς τελικούς, να φέρουμε κόσμο στο γήπεδο, να δουν οι πιο μικρές ηλικίες, να τους δώσουμε εικόνα και κίνητρο για να έρθουν κοντά στο άθλημα. Ευτυχώς φέτος είδαμε ωραία παιχνίδια, ωραίους τελικούς και ευτυχώς τα γήπεδα ήταν αρκετά γεμάτα. Όσο περίεργο και αν φαίνεται, και στις αναπτυξιακές ηλικίες υπήρξε πάρα πολύ κόσμο. Είμαστε χαρούμενοι για αυτό. Προσπαθούμε να κατεβούμε όσο πιο κάτω γίνεται σε ηλικίες. Ήδη από του χρόνου σκοπεύουμε να ξεκινήσουμε από τις ηλικίες 6-7 για να δημιουργηθεί μια μεγάλη και ικανή βάση να δώσει το ταλέντο στις εθνικές ομάδες. Αυτό είναι που ζητάμε από τους ομοσπονδιακούς προπονητές. Όμως και εμείς σαν ομοσπονδία πρέπει να μεγαλώσουμε τη βάση ούτως ώστε να έρθουν αυτά τα ταλέντα, να μπουν έτοιμα στις εθνικές ομάδες και να φέρουν τα αποτελέσματα που χρειαζόμαστε. Μάλιστα, εγώ πάντως αυτό που θα σου πω έτσι μεταφορικά είναι ότι το καλοκαίρι που έρχεται δεν πρέπει να είναι θερμό μόνο κυριολεκτικά, αλλά να είναι και μεταφορικά. Πρέπει να υδρώσουμε πολύ όλοι για να γίνει αυτό το πράγμα. Τι λες? Δυστυχώς χωρίς υδρότα και προσπάθεια δεν μπορούν να έρθουν αποτελέσματα. Οι 5 εθνικές μας αγωνίζονται το καλοκαίρι, ξεκινώντας από την Αντρών. Οι γυναίκες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. U16, U18 άντρες γυναίκες έχουν ευρωπαϊκές υποχρεώσεις. Οπότε αναγκαστικά πρέπει να μπουν στο γήπεδο νωρίς, να ξεκινήσουν να προετοιμαστούν με τους προπονητές τους και θα πάρουν το αποτέλεσμα που δικαιούνται. Δεν υπάρχουν στον μπάσκετ, όπως γνωρίζεις, οι εύκολες λύσεις. Οπότε ό,τι δίνεις στο γήπεδο, σχεδόν πάντα θα το πάρεις. Αυτό προσπαθούν να κάνουν οι ομοσπονδιακοί προπονητές. Κάνουν σοβαρή και ολόχρονη δουλειά. Χρειάζεται χρόνος, να μην είμαστε ανυπόμονοι και χρειάζεται να μεγαλώσουμε και τη βάση από κάτω. Μάλιστα, λοιπόν, εδώ να ευχαριστήσω τον Διευθυντή της Ομοσπονδίας, τον κύριο Άθο Αντωνίου, και να περάσουμε και στα αγωνιστικά. Έχουμε τον Ομοσπονδιακό Προπονητή των κοριτσιών, των ηλικίας των 16, τον Μιχάλη τον Ματσεντίδη, από τον οποίο θα θέλαμε έτσι να μας πει έτσι δύο λόγια για την δουλειά που περιμένουμε ότι θα γίνει. Καλησπέρα, Μάρα, και από μένα. Να κάνω μια μικρή διόρθωση των αγοριών κάτω των 16. Καταρχήν, να συμπληρώσουμε αυτό που λέει ο Άθος, ότι είναι τεράστια ικανοποίηση και χαρά ότι όλες οι εθνικές ομάδες είναι ενεργοποιημένες στο καλοκαίρι. Κάτι που δεν γινόταν παλιά. Είναι πάρα πολύ σημαντικό καταρχήν για το κίνητρο των μικρών, των νεαρών αθλητών, το να συνεχίσουν να αγωνίζονται και να υδρώνουν τα καλοκαίρια για τις εθνικές ομάδες, αλλά και των υπολείπων να προσπαθούν να φτάσουν σε κάποιες εθνικές ομάδες. Τώρα για τη δικιά μου εθνική, κάτω των 16, η εθνική ομάδα ανδρών. Φέτος αγωνιζόμαστε στη Β' κατηγορία στο Πανευρωπαϊκό Πρωτάθλημα στη Βοσνία. Είναι μια πολύ δύσκολη κατηγορία, η οποία θεωρώ ότι εκεί πρέπει να παίζει η Κύπρος, έτσι κι αλλιώς. Έχω ξανασυμμετέχει με κορίτσια στην ίδια κατηγορία και είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική και πάρα πολύ καλή για την Κύπρο μας, γιατί παίζουμε πάντα με πολύ καλύτερους αντιπάλους και βλέπουμε πού πρέπει να φτάσουμε και πώς πρέπει να είμαστε αν θέλουμε να είμαστε σωστοί αθλητές του μπάσκετ. Από τη μεριά μας θα υποσχεθούμε, ακόμη δεν έχουμε ξεκινήσει, να υποσχεθούμε ότι θα προσπαθήσουμε να κάνουμε τα πάντα μέσα στο γήπεδο από το προπονητικό staff
και είμαι σίγουρος από όλους τους παίχτες να τους εμπνεύσουμε, ούτως ώστε να είμαστε όσο, το πιο καλό, όσο, πιο γίνεται, όσο πιο καλά γίνεται προετοιμασμένοι, να πάμε όσο πιο καλά μπορούμε σε αυτό το τουρνουά. Τώρα για στόχους και για τέτοια είναι πάρα πολύ νωρίς να θέσουμε. Πρέπει να δούμε, να αναλύσουμε λίγο τον όμιλό μας, να δούμε τους αντιπάλους μας. Αλλά σίγουρα στόχος κυρίαρχος και πρωταρχικός είναι να γινόμαστε καλύτεροι. Γιατί στις μικρές ηλικίες αυτό είναι ο στόχος μας και αυτό είναι ο σκοπός, να γινόμαστε καλύτεροι. Το κινητό σου ανοιχτό, αγαπητέ Μιχάλη, γιατί ξέρεις από πού θα δεχθείς ενοχλήσεις με την καλή την έννοια για την δουλειά που θα γίνει. Οπότε θα περιμένουμε νεότερα. Αλλά εσύ, έτσι, σαν ένα κατανοητικό σχόλιο, θα ήθελα να μου πεις πόσο αισιόδοξος είσαι για τη δουλειά που θα γίνει. Κοίτα, είμαι πάρα πολύ αισιόδοξος και πολύ σίγουρος για τη δουλειά μου. Η δουλειά που θα γίνει θα είναι πάρα πολύ σωστή. Θα δουλέψουμε μεθοδικά με τον Λίτο Σακαλή στην ομάδα για να φέρουμε τα αποτελέσματα που εμείς θέλουμε. Δηλαδή, να προετοιμάσουμε τα παιδιά να μπουν σε ένα σωστό τρόπο προπόνησης, σε ένα σωστό τρόπο παιχνιδιού. Τώρα θεωρώ ότι κάτω των 16 τα αποτελέσματα δεν παίζουν τόσο μεγάλη σημασία, ειδικά σε ένα πρωτάθλημα πολύ πιο ανταγωνιστικό από τα δικά μας, οι χώρες που παίζουν σε σχέση με τα δικά μας πρωταθλήματα. Αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Εμείς θα προσπαθήσουμε και είμαι σίγουρος ότι θα έρθουν και κάποιες νίκες που δεν τις περιμένουμε. Γιατί όχι δηλαδή. Λοιπόν, αυτό αγαπητέ Μιχάλη το περιμένω και εγώ και πιστεύω και αρκετός κόσμος, ο οποίος βλέπει την δουλειά που γίνεται στην βάση. Ακούσαμε προηγουμένως και από επίσημα χείλη για την προσπάθεια που θα γίνει. Οπότε έχουμε κάθε δικαίωμα και κάθε λόγο να είμαστε όλοι αισιόδοξοι. Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω και τους δύο για αυτή την επικοδομητική πιστεύω συνομιλία και είμαστε εδώ για να περιμένουμε αποτελέσματα. Φίλες και φίλοι του Alpha Sports, είμαστε ξανά μαζί για την μετάδοση του δευτέρου ημιχρόνου στον αγώνα που γίνεται εδώ στον Άγιο Δομέτιο του τελικού κυπέλλου ανδρών κάτω των 18 στην Καλαθόσφαιρα. Για όσους τυχόν τώρα μας παρακολουθούν, να θυμίσουμε ότι το σκορ είναι στους 41-22 για την ομάδα του Απόλλωνα, ο οποίος πήρε μια μεγάλη διαφορά των 19 πόντων και σίγουρα όσον αφορά το δεύτερο ημίχρονο τα πράγματα δεν θα είναι και τόσο εύκολα για τον Σύνων, αλλά επειδή είναι πάντα ένας τελικός και πάντα περιέχεται το στοιχείο του απρόβλεπτου, δεν μπορούμε να προδικάσουμε απολύτως τίποτα. Ενώ τώρα ο Εύζωνας θα έλεγα ότι βρήκε ολόκληρη λεωφόρο μπροστά του για να κάνει την διείσδυση. Δεν υπήρχε ένα δύνατη πλευρά, κανένας να βοηθήσει. Ναι. Φαίνεται οι αυστηρές υποδείξεις από πλευράς Μιχαήλ κάναν τα παιδιά να βλέπουν μόνο τον προσωπικό τους αντίπαλο. Εντάξει, είναι ένα... Μάλιστα, πάντως εντάξει, ήταν ένα πανεύκολο τράιπ. Πολύ εύκολο καλάθι για... Λοιπόν, για ομάδα που θέλει την τρίτη περίοδο να αλλάξει τα δεδομένα του παιχνιδιού, δεν μπορεί να μπουν τέτοια καλάθια. Μάλιστα. Λοιπόν, έτσι με αυτό το καλάθι το σκορ πήγε στους 43-22 και τώρα έχουμε την επίθεση από πλευράς Απόλλωνα και πάλι μιας αστόχησαν οι παίχτες του Ζήρωνα με τον Στυλιανού να σκοράρει ακόμα ένα καλάθι. Συγγνώμη, ο Λεωνίδου ήταν. Να σκοράρει ένα ακόμα καλάθι για τον Απόλλωνα με τον ίδιο να πηγαίνει στους 4 προσωπικούς και τη διαφορά να φάνει τώρα στην μέγιστη της τιμή, στους 23 πόντους. Λοιπόν, λάθος από πλευράς Απόλλωνα, αλλά για να δούμε την υπόδειξη. Έχουμε τεχνική ποινή. Έχουμε τεχνική ποινή γιατί δεν έβλεπα και τι έχει υποδειχτεί. Αγαπητέ μου Κώστα, δεν ξέρω εσύ αν πρόσεξες καλύτερα. Εντάξει, ήταν... Ναι, τεχνική ποινή είναι. Τεχνική ποινή στον Μιχάλη τον Μιχαήλ. Πρέπει να... Έγινε παγίδα και κλέψιμο από πλευράς Απόλλωνα. Ναι, και στην προσπάθεια για να τρέξει στον ευνηδιασμό, μπλεχτήκαν εκεί τα πόδια των δύο αθλητών που ήταν στη φάση. Ο κύριος Ηλιάδης θεώρησε ότι ήταν φάουλ. Εντάξει, και στη διαμαρτυρία... Εγώ είπα τον Μιχάλη τον Μιχάλη τέλος πάντων. Εντάξει. Καμιά φορά... Λοιπόν, έτσι λοιπόν έχουμε την νέα επίθεση για τον Ζήρωνα και το καλάθι από τον για τον Αλεξάνδρου ήταν, ο οποίος πάει στους 7 και έτσι λοιπόν το σκορ έχει πάει στο 45-25, στους 20 πόντους η διαφορά. Ακόμα είναι σε ψηλά επίπεδα για τον Απόλλωνα που όμως εδώ θα κάνει νέο λάθος. Και μια πάρα πολύ ωραία προσπάθεια από την οποία δυστυχώς δεν θα έρθει το καλάθι για τον Ζήρωνα. Ήταν προηγουμένως με τον Στυλιανού αυτή η προσπάθεια, αλλά στην επαναφορά ο Χριστοφή κέρδισε την κατοχή, ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης, και την άφησε στο διχτάκι του Απόλλωνα.
Ενώ τώρα ένα πολύ άστοχο σούτ από τον πόλη τον Ηλιάδη με το σκορ να πηγαίνει στο 45-27. Ένα μικρό σερί 0-5 για τον Ζήνωνα. Έχει αποφέρει το σκορ που βλέπουμε αυτή τη στιγμή στον πίνακα. Με τον χρόνο που απομένει να είναι 7 λεπτά και 46 δευτερόλεπτα. Χάνεται εκ νέα μπάλα για τον Απόλλωνα. Κώστα, ξεκίνησα λάθη για τον Απόλλωνα. Εντάξει, πήγαν σε πολύ βιαστικές επιθέσεις. Εδώ πολύ σημαντικό σημείο είναι τα τρία πρώτα λεπτά της τρίτης περίοδου για την ομάδα που προηγείται να κρατήσει το ρυθμό που την ευνοεί στο παιχνίδι. Αμήνονται σωστά, αλλά το transition δεν χρειάζεται κάποιες φορές όταν έχεις να αντιμετωπίσεις και τον χρόνο. Βλέπεις ακόμα μια εύκολη κατοχή από πλευρά Ζήνωνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα η μπάλα είναι για τον Απόλλωνα με την επαναφορά. Στην επαναφορά έχει πάει ο Πόλης ο Ηλιάδης από ό,τι βλέπω. 7 και 21 για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Από κοντά ο Εύζωνας προσπαθεί να βρει τον τρόπο για να σκοράρει, όμως εκεί ήταν ο Κυριάκου που δεν τον άφησε. Έπαιξε πολύ καλή άμυνα εδώ ο νεαρός παίκτης του Ζήνωνα. Ενώ τώρα έχουμε αντιαθλητικό φάουλ. Αντιαθλητικό φάουλ για τον Απόλλωνα. Με τον Εύζωνα, αν είδα καλά, ο παίκτης ο οποίος το έχει κερδίσει να πηγαίνει στην γραμμή, και όντως έτσι είναι. Ναι. Λοιπόν, στους 18 η διαφορά προηγουμένως ήταν στους 23. Τώρα όμως θα πάει στους 19. Μιας και ο Εύζωνας θα βρει διχτάκι στην πρώτη ελεύθερη βολή που επιχείρησε. Πήγε στους 7 και τώρα στους 8, στους 9 προσωπικούς πόντους πήγε τώρα. 47-27 έχει πάει το σκορ και έχουμε και την κατοχή για τον Απόλλωνα. Εύζωνας και πάλι είναι στο κράτημα της μπάλας, δίνει στον playmaker της ομάδας τον Τίνκα. Λοιπόν, βήματα. Βήματα εδώ υποδεικνύονται. Ήταν επιθετικό φάουλ, Μαρία μου. Φάουλ. Επιθετικό φάουλ, γιατί είδα και παράβαση από τον παίκτη του Απόλλωνα. Εγώ εντάξει. Ήταν πολύ καλή αμυντική τοποθέτηση του νεαρού του Ζήνωνα. Ένα πολύ καλό close out. Η επαφή αμέσως δόθηκε επιθετικό φάουλ. Μάλιστα. Λοιπόν, προσπάθεια τώρα για τον Ζήνωνα και το φάουλ που θα κερδίσει ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης. Λοιπόν, ενώ ο Νίκος Ηλιάδης είναι μέσα στο γήπεδο. Ήπια όμως μιλάει, δίνει οδηγίες στον παίχτη του. Ήταν φάουλ με το σώμα χαμηλά, γιατί το 15, δεν βλέπω, του Απόλλωνα ήταν όρθιος. Μάλιστα. Και του κέρδισε το χώρο. Αν είχε μια σωστή αμυντική στάση, θα ήταν πολύ δύσκολο να τελειώσει αυτή η φάση από πλευρά Ζήνωνα. Λοιπόν, είμαστε εδώ στο κοινοτικό του, στο κλειστό του Αγίου Δομετίου. Τόσα χρόνια συνηθίσαμε να το λέμε και κοινοτικό του Αγίου Δομετίου, τέλος πάντων. Είναι ο τελικός του κυπέλου ανδρών κάτω των 18 ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Ζήνωνα. Με 6 και 48 να απομένουν για να κλείσει η τρίτη περίοδος και την διαφορά να είναι στο συν 20 για τον Απόλλωνα. 47-27 είναι το σκορ για την ομάδα της Λεμεσού. Και για να δούμε τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη στην δεύτερη του προσπάθεια. Θα βρει διχτάκι. 47-28 γίνεται το σκορ. Δηλαδή, Μάρια, το επιμέρους είναι 6-6, ναι, για την τρίτη περίοδο. 41-22 ήταν το σκορ στο ημίχρονο και όντως είμαστε στο 6-6. Φτωχό το σκορ, θα έλεγα, σε αυτά τα πρώτα, τέλος πάντων, 3,5 λεπτά που έχουμε διανύσει. Όσο πλησιάζουμε το τέλος, Μάριε, θα δούμε ακόμα τέτοια λάθη από τα παιδιά. Εντάξει, το είχαμε επισημάνει από την αρχή. Ναι. Εντάξει, σίγουρα πάντα υπάρχει και το στοιχείο του απρόβλεπτου, αγαπητέ μου Κώστα. Λοιπόν, με 6 και 24 τώρα για να απομένουν, για να κλείσει η τρίτη περίοδος, με το σκορ πάντα να είναι σε μεγάλα ύψη για τον Απόλλωνα. 47-28 είναι το σκορ.
Εντάξει, περιμένουμε ακόμα όμως την αντίδραση από πλευράς. Θα δούμε στη ζώνη πώς θα αντιδράσει ο Απολλώνας. Είναι καθαρό, Μάριε, πλέον ότι θα είναι μια ζώνη, πιστεύω, 3-2. Θα είναι μια ζώνη 3-2 η οποία θα έχει σκοπό να εξουδετερώσει την πρώτη γραμμή, δηλαδή το περιφερειακό σούτ. Αλλά θα υπάρχει μειονέκτημα στο rebound και θα δούμε πώς θα αντιδράσει ο Απόλλωνας στην άμυνα που θα επιλέξει ο Μιχάλης ο Μιχαήλ. Μάλιστα. Λοιπόν, εντάξει, σίγουρα η συνέχεια αναμένεται όμως με αρκετό ενδιαφέρον. Τίποτα ακόμα δεν έχει κρυθεί. Ενώ τώρα ο Στέφανος ο Ηλιάδης, ο Πόλης ο Ηλιάδης συνεχίζει να κεντάει, ας το πω έτσι, έξω από τα... Ο Στέφανος είναι στον πάγκο και βοηθά τον μπαμπάν του. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ τώρα έχουμε το τρίποντο από πλευράς Ζήνωνα. Ναι. Ήταν ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης ο οποίος το έχει σχοράρει και πήγε στους 10 προσωπικούς. Προηγουμένως ο Πόλης πήγε στους 21. Λοιπόν, και έχουμε τώρα την κατοχή από πλευράς Ζήνωνα. Για να δούμε, η μπάλα εντάξει δεν μπήκε στο καλάθι, αλλά νομίζω ότι θα μετρούσε αυτή η προσπάθεια, Κώστα, έτσι όπως το έχω δει. Εντάξει, δόθηκε όμως, έδειξε χαμηλά ο διαιτητής. Άρα ούτως ή άλλως ναι, μπάλα πάει στη γραμμή. Πάει απ' έξω. Μάλιστα, λοιπόν, 5,5 λεπτά για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Στο ΣΥΝ 19 ο Απόλλωνας, ο Τίγκας όμως εκεί θα δεχτεί την πίεση και θα χάσει την κατοχή. Γρήγορα πάει να βγει μπροστά η ομάδα της Λάρνακας με τον Κυριάκο να κερδίζει το rebound και μια πολύ καλή προσπάθεια εδώ από τον νεαρό παίκτη του Ζήνωνα, ο οποίος σκοράρει και για πρώτη φορά στον σημερινό τελικό με το σκορ να πηγαίνει στο 50-33. Είμαστε τώρα, περάσαμε μόλις τώρα τα μισά της τρίτης περίοδου. Με τον Απόλλωνα να έχει την προσπάθεια. Η μπάλα τελικά θα γίνει το λάθος και θα πάει στον Ζήνωνα τελική γραμμή. Η corner του corner pass που προσπάθησε να περάσει ο Ηλιάδης. Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε τώρα τον Ζήνωνα στην επίθεση. Η προσπάθεια για τρεις από τον Κυριάκο δεν θα βρει τον στόχο. Μάζεψε το rebound το Πόλης ο Ηλιάδης και τώρα στην επίθεση ο Απόλλωνας με τον Τίγκα. Να έχει και πάλι την ευθύνη της οργάνωσης. Η άμυνα του Ζήνωνα, Κώστα, βλέπω να γίνεται πιο επιθετική. Ναι, είναι πιο επιθετική. Εντάξει, στενεύουν τα περιθώρια. Αν θέλεις να κάνεις κάτι, πρέπει να πιέσεις. Δεν μπορεί να περιμένεις από κάποιον άλλον να αντιδράσει. Ήταν επαφή με το σώμα, πολύ ορθόν το σφύριγμα. Δύο βολές για τον Στέφανο, τον Φίλιππο, τον Τίγκα. Ναι, ο Τίγκας ο οποίος προηγουμένως θα έλεγαμε ότι έκλεψε πορτοφόλι και πάλι στην προσπάθεια που πήγε να κάνει. Εντάξει, ξεγελά αυτόν το παιδί, διότι εντάξει, δεν βλέπεις να έχει τα ιδιαίτερα σωματικά προσόντα, αλλά είναι πολύ πολύ εκρηκτικός, ναι, πολύ γρήγορο πρώτο βήμα και ξεγελά. Και αρκετό προσπίτε, μυαλό. Σε κοιμίζει και σου κλέβει την μπάλα. Είναι πανέξυπνο παιδί. Πανέξυπνος. Και αρκετό μυαλό. Τώρα ο ίδιος πιάνει διψήφιο αριθμό από τον Κώστα. Έχει πάει στους 10. Σίγουρα. Με κάθε κατοχή αυτός είναι στην άλλη πλευρά του γηπέδου. Δηλαδή θα σκοράρει και εύκολους πόντους πέρα από τα plays. Μάλιστα. Πήγε στους 11 ο ίδιος τώρα. Και ο Απόλλωνας είναι ξανά στο σύν 19. 52-33 είναι το. Όπως ήταν το ημίχρονο. Λοιπόν. Για να δούμε όμως τώρα την μπάλα που γυρίζει. Βλέπω τον Ζήνωνα να πηγαίνει και σε αρκετές προσπάθειες για τρεις, γιατί βλέπω μια άμυνα από πλευράς Απόλλωνα την οποία θα ήθελα έτσι να αναλύσεις λίγο, Κώστα. Εντάξει, έχει κατεύθυνση η άμυνα του Απόλλωνα. Είναι πολύ οργανωμένη, πολύ διαβασμένη. Εκείνο που είναι πολύ σημαντικό στο rebound, στο αμυντικό rebound, λαμβάνουν και τα guard και δίνουν περαιτέρω βοήθεια, δεν αφήνουν τους ψηλούς μόνο να ασχοληθούν με το rebound, δουλεύουν τα box out, κοίτα πόσο εύκολα παίρνουν την μπάλα. Εντάξει, η φάση αυτή του έφυγε την μπάλα, αλλά δουλεύουν πολύ καλά τα box out
Και η μπάλα καταλήγει εύκολα σε έναν παίχτη του Απόλλωνα. Γιατί όταν κάνουν όλη τη δουλειά τους, η μπάλα θα σκάσει σε σένα. Γιατί εσύ βρίσκεσαι στον εσωτερικό χώρο, αφού λειτουργάς σαν box out απέναντι στους αντιπάλους. Μάλιστα. Λοιπόν, η μπάλα όμως τώρα πήγε κοντά. Όμως έγινε περιστροφή από τον νεαρό του Απόλλωνα και άσκησε έναν ανάλογη πίεση, γι' αυτό χάθηκε και υποχρέωσε σε χουπ. Ναι. Λοιπόν, ενώ τώρα υποδεικνύεται ένα φάουλ στον πόλη τον Ηλιάδη, η φάση έγινε πολύ γρήγορα και ήταν και κοντά μας, όμως... Εγώ την είδα πολύ καθαρά, ήταν φάουλ. Πάλι, ναι. Πάλι ήταν ορθή το σφύριγμα από τον Κυριάκο τον Χρήστου. Κακώς διαμαρτύρθηκε ο φίλος μας, ο Νίνος ο Ηλιάδης. Ναι. Είχε επαφή με το σώμα. Αλλά ήταν το τέταρτο φάουλ του πόλη. Από ό,τι βλέπω, τέταρτο. Όχι, τρίτο. 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 Α, γιατί. Α, ενώ τώρα έχουμε το σκοράρισμα από πλευρά Ζήνωνα. Ναι. Λοιπόν, με το σκορ να πηγαίνει στο 52-35. Λοιπόν, μείωσε λοιπόν ο Ζήνωνας και πρέπει να ήταν ο. Πρέπει να ήταν ο Βίκτορας ο Χριστοπίδης ο οποίος σημείωσε το καλάθι Κώστα. Γιατί είναι αυτό που προσπαθούσα να σου πω προηγουμένως. Λοιπόν. Να δούμε τη φάση μια σου με έναν χαρακτηριστικό για τον. Τώρα θα πάρει time out ο Απολλωνάς, όπως βλέπεις. Μάλιστα. Έγινε διότι χρειάζεται έναν 4-6. Ναι, η διαφορά πήγε στους 15. Αν μπουν και δύο τρίποντα. Έναν 4-6-0 δίνει ψυχολογία, αλλάζει τη ροή του παιχνιδιού και υποχρεώνεσαι. Κοίταξε τώρα, μιλούμε για την τρίτη περίοδο και χάνεις έναν από τα τρία time out που δικαιούσε και να μεταφέρει στην τέταρτη περίοδο. Μιλούμε ότι είναι πολύ σημαντικό αυτό το σημείο. Είναι πολύ αρνητικό από πλευρά Απόλλωνα. Το ότι υποχρεώθηκε να πάρει 2-28 πριν τη λήξη τη τρίτη περίοδου time out. Έχασε έναν πολύ σημαντικό όπλο. Σίγουρα. Οπότε τώρα είναι ζημιά αυτό που γίνεται για τον Απόλλωνα, γιατί η διαφορά έπεσε και στους 15. Σίγουρα. Και εγώ λέω τώρα ότι αν βρουν διχτάκι και στις επόμενες επιθέσεις οι παίκτες τους δίνουν και πέσει η διαφορά κι άλλο, τότε επί της ουσίας ο τελικός ξεκινάει από την αρχένωση της τέταρτης περίοδου, γιατί θα έχει καλύτερη ψυχολογία η ομάδα που έρχεται από πίσω. Σίγουρα, διότι πλέον ξεφεύγεις από τη λογική να μειώσεις το σκορ, αλλά πλέον αγωνίζεσαι για να κερδίσεις το παιχνίδι όταν είσαι κοντά. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν τη συνέχεια, γιατί η προμηνία είναι αρκετά ενδιαφέρουσα με αυτά που βλέπουμε να γίνονται στα τελευταία στάδια του αγώνα. Λοιπόν, 2-28 για να κλείσει η τρίτη περίοδος, με το σκορ να είναι στο 52-37 για τον Απόλλωνα. Στο συν 15 η ομάδα της Λεμεσού, η οποία έχει τώρα την κατοχή. Πήρε και το time out ο Νίνος ο Ηλιάδης και για να δούμε τι θα γίνει στα εναπομείνοντα χρονικά σημεία για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Μια μικρή παρεξήγηση με την πεντάδα που θα ξεκινήσει. Άφησε τον Πόλη για λίγο έξω. Ο Νίνος ο Ηλιάδης. Λοιπόν, εντάξει, θα πάρει και κάποιες ανάσες στο παιδί, αλλά γίνεται και άλλο λάθος από πλευράς Απόλλωνα. Λοιπόν, η επιθετική άμυνα που λέγαμε πριν από πλευράς Ζήνωνα φέρνει αποτελέσματα. Τώρα είμαστε στο 2-11. Έχασε την προσπάθεια εδώ ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης. Έμεινε το 52-37, αλλά θα πάει στην γραμμή. Στην γραμμή, διότι έχουν συμπληρωθεί. Ναι, έχουν συμπληρωθεί και τα 5 φάουλα από πλευράς Απόλλωνα, ενώ ο Ζήνωνας είναι στα 4. Στο σημείο που ήταν και ο τρόπος που εκδηλωνόταν η επίθεση, θα μπορούσε να γίνει κάποια παγίδα. Μάλιστα. Λοιπόν, εν τω μεταξύ, Κώστα, δεν ξέρω αν έχω κάποιο θέμα με την όραση μου, αλλά εγώ βλέπω τον Πόλη, αυτό που λέγαμε προηγουμένως, ότι έχει 4 φάουλ. Όχι, είναι 3. Λοιπόν, δεν υπάρχει κανένας καλοθοσφαιριστής Μάριε με 4. Λοιπόν, γιατί κοίταξε και τον Ζήνωνα, το 8 και το 10. Ναι. Λοιπόν, είναι με 3. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, ως και να έχει προηγουμένως, είχαμε τον Χριστοφίδη να ευστοχεί σε μια προσπάθεια και να φτάνει στους 13. Λοιπόν, η διαφορά πέσε στους 14 και έχει και επίθεση τώρα ο Ζήνωνας. Γιατί ενώ ψαχνόμαστε για τα φάουλ, έχασε και άλλη επίθεση ο Απόλλωνας, Κώστα.
Λοιπόν, και ο τελικός πάει να γίνει πραγματικός τελικός. Εντάξει, να δούμε τι έχει γίνει τώρα. Πρέπει να είναι αντιθετικό. Ναι, βλέπουμε ένα παιδί κάτω να είναι ο Λεωνίδου. Ο Λεωνίδου, από ό,τι βλέπω, ο οποίος κρατάει την μέση του στο πίσω μέρος. Πρέπει ο κύριος Ηλία να είδε τη φάση καθαρά, γιατί σφύριξε αμέσως πριν ακόμη πέσει κάτω το παιδί. Έδειξε, ναι, μπαίνει και γιατρός τώρα. Μπράβο, έδειξε κίνηση με τον αγκώνα για αντιαθλητική ενέργεια. Μάλιστα, μπαίνει και γιατρός λοιπόν τώρα στο... Νομίζω να πάρω την ευκαιρία, Μάρια μου, να πάω στην γραμματεία να δω αν πράγματι είναι τέταρτο φάουλ στον Ηλιάδη, γιατί από εδώ... Κώστα μου, εγώ πάντως... να σου πω. Είναι τρία. Να σου πω. Να, εδώ πίσω μας ο πίνακας, είναι τέσσερα. Είναι αριθμημένο. Εδώ είναι αριθμοί, δεν είναι φωτάκια. Ναι, ναι, ναι. Άρα έχουμε, όπως σωστά έχεις επισημάνει, είναι δύο, τρεις παίχτες με τέσσερα. Ναι, είναι τρεις... Το 8 και το 10. Και ο Ηλιάδης μόνο από πλευράς Απόλλωνα. Μάλιστα. Ορθή η παρατήρηση σου, Μαρή. Λοιπόν, όπως και να έχει, αυτό σίγουρα όμως είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Απόλλωνα. Είναι μεγάλο πρόβλημα για τον Απόλλωνα, γιατί χάνει το κατεξοχήν του σουτ, ενώ υπό την έννοια ότι θα είναι πολύ προσεκτικός από εδώ και πέρα. Σίγουρα. Νομίζω ότι τώρα είναι η κίνηση τακτικής αυτή, να κάνει τις τρεις βολές ο Ηλιάδης και αμέσως θα γίνει αλλαγή. Δεν ξέρω. Ναι. Δεν πιστεύω να τον αφήσει μέσα. Mm-hmm. Ναι, πάντως γίνονται και κάποιες διαβουλεύσεις εκεί στην γραμματεία με τον... προπονητή του Απόλλωνα, τον Νίνο τον Ηλιάδη. Τώρα ο Ηλιάδης πρέπει να βγάλει άλλο. Ναι, μπορεί να βγάλει άλλο. Απλούστατα, γιατί δυσκολεύει τον εαυτόν του. Θα μπορούσε τώρα να βγάλει άλλον καλαθοσφαιριστή. Αφού πήρε απόφαση να βάλει τον Ηλιάδη στις... Μπράβο. Να το που γίνεται. Ναι, επαναφέρει το 12 στη θέση του Ηλιάδη. Αν θέλει να τον προστατεύσει από το 5ο. Μάλιστα. Απλά. Και είναι με το 8 ο Ιωαννίδης ο οποίος έχει πάρει θέση στο παρκέ. Ναι. Λοιπόν, 1 και 40 για να κλείσει η τρίτη περίοδος, 52-38. Ο Ηλιάδης θα αστοχήσει στην πρώτη προσπάθεια. Το 52-38 παραμένει, εύστοχο στην δεύτερη, έχει ακόμα μία. Ο ίδιος εντωμεταξύ έχει πάει στους 22 πόντους αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, δύο ήταν οι βολές και τώρα έχουμε τον Ζήνωνα στην γραμμή, λοιπόν, με τον Κωνσταντινίδη. Ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα βρει το δικτάκι στην προσπάθεια που θα επιχειρήσει, θα πάει στους 6-53-39. Κατοχή λοιπόν, λόγω του αντιαθλητικού, από το άρα το αντιαθλητικό δόθηκε στον Απόλλων. Ναι, δόθηκε στον Απόλλωνα ή μήπως ήταν για τις διαμαρτυρίες του Νίνου ή τέλος πάντων... Ενώ για να δούμε τώρα την προσπάθεια για τρεις που δεν θα βρει στόχο, ήταν με τον Χριστοπίδη. Και ο Απόλλωνας έχει την επίθεση. 1 και 21 για να κλείσει η τρίτη περίοδος, το τρίτο κομμάτι του τελικού των επίβων κάτω των 18, που ήδη γίνεται εδώ στον Άγιο Δομέτιο. Ελεύθερο το σούτ για τον Απόλλωνα με τον Παπαδόπουλο, που όμως δεν θα βρει ούτε αυτός στόχο, και μπήκαμε στο τελευταίο λεπτό της τρίτης περίοδου. Μία περίοδος επί της ουσίας μας έχει απομείνει για να αναδειχθεί ο φετινός κυπελούχος. Με την μπάλα τελικά να κερδίζεται από πλευράς Απόλλωνα με τον Τίνκα. Στα 44 δευτερόλεπτα τώρα το χρονόμετρο. Το σκορ στους 53-39 για τον Απόλλωνα να προηγείται. Ο Απόλλωνας, ο οποίος ήταν από την αρχή μπροστά με το 10-0 στο ξεκίνημα. Και το επιμέρους Μάριε της περίοδου 17-12 υπέρ του Ζήνων. 17-12, ενώ τώρα ήταν και ο Εύζωνας άστοχος στην προσπάθεια για τρεις που επιχείρησε στα 24 δευτερόλεπτα, και έχουμε time out το οποίο έχει ζητήσει ο Μιχάλης ο Μιχαήλ, από ό,τι βλέπω, για λογαριασμό του Ζήνωνα, για να φτιάξει, θα λέγαμε, την τελευταία επίθεση. Να πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και να επιστρέψουμε με την επανέναρξη του παιχνιδιού. www.taxidiameli.com
Επισκεφτείτε τώρα τη σελίδα μας στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.ταξίδιαμέλη.com και επιλέξτε τον προορισμό σας. Εκατοντάδες επιλογές για όλα τα γούστα. Πέραν των 800.000 ξενοδοχείων σε Κύπρο, Ελλάδα και όλο τον κόσμο, βρίσκονται στη διάθεσή σας με εγγύηση την αξιοπιστία του See You Travel. Ειδικές προσφορές και εξαιρετικές ευκαιρίες για διακοπές και επαγγελματικά ταξίδια σε προσιτές τιμές. www.ταξιδιαμέλη.com. Ο σύγχρονος τρόπος κρατήσεων. Λοιπόν, φίλες και φίλοι του Αλφα, είμαστε ξανά μαζί για τα τελευταία δευτερόλεπτα της τρίτης περίοδου εδώ στον Άγιο Δομέτιο, στον τελικό του κυπέλλου εφήβων κάτω των 18 ανάμεσα στον Ζήνωνα και στον Απόλλωνα. Τυπικά γηπεδούχος ο Απόλλωνας, ο οποίος έχει το προβάδισμα με 53-39 αυτή τη στιγμή, και ενώ μας απομένουν 24 δευτερόλεπτα για να κλείσει η τρίτη περίοδος. Η κατοχή είναι στην ομάδα της Λάρνακας, η οποία έχει τώρα την ευκαιρία να ρίξει και άλλο την διαφορά προτού τελειώσει η τρίτη περίοδος στα 15 δευτερόλεπτα. Θα εκδηλώσει μόνο μια επίθεση, Μάρη. Λοιπόν, ναι. Για να δούμε την προσπάθεια για τρεις. Άστοχος όμως ο Κωνσταντινίδης όσο θα επιχειρήσει. Ο Απόλλωνας έχει την τελευταία επίθεση. Κλείνει ο χρόνος. Δεν θα βρει στόχο όμως ο Παπαδόπουλος. Και έτσι λοιπόν το σκορ στην τρίτη περίοδο είναι στο 53-39 για την ομάδα του Ζήνωνα, με το επιμέρους σκορ να είναι στο 12-17 για την ομάδα της Λάρνακας. Αλλά ο Απόλλωνας έχει το προβάδισμα με 14. Λοιπόν, κάπου εδώ να περάσουμε σε ακόμα ένα διάλειμμα και σε λίγο θα είμαστε ξανά μαζί για την τελευταία περίοδο του τελικού κάτω των 18, εκτός και αν έχουμε παράταση. Ξανά μαζί από το κλεισό του Αγίου Δομετίου, ξεκινάει σε λίγο η τέταρτη περίοδος του τελικού κάτω των 18, φίλες και φίλοι του Alpha Sports. Το σκορ είναι στο 53-39 για τον Απόλλωνα, με ένα προβάδισμα λοιπόν 14 πόντων θα μπει η ομάδα της Λεμεσού στην τελευταία περίοδο, με στόχο βέβαια να κατακτήσει αυτό το κύπελλο, τη στιγμή που ο Ζήνωνας θα πρέπει να καταβάλει μια μεγάλη προσπάθεια για να κάνει την ανατροπή και να φτάσει αυτός στην κατάκτηση του κυπέλου. Λοιπόν, η ομάδα του Απόλλωνα έχει πάρει θέση στο παρκέ. Σε λίγο περιμένουμε και τον ομάδα του Ζήνωνα, μιας και ο Μιχάλης ο Μιχαήλ δίνει τις τελευταίες οδηγίες σε κάτι που έχει γίνει, και παίρνει λοιπόν θέση στο παρκέ και η ομάδα του Ζήνωνα. Στο 53-39 λοιπόν είναι το σκορ. Εδώ δίπλα μου στον σχολιασμό ο πολύπειρος καλαθοσφαιριστής, προπονητής αλλά και πολύ καλός φίλος ο Κώστας ο Εγκλέζος, ο οποίος πρόθυμα μας δίνει τα φώτα του για να μπορούμε να μεταφέρουμε όσο καλύτερα γίνεται την εικόνα αυτού του τελικού. Έναν τελικό ο οποίος έχει ξεκινήσει τώρα για το τελευταίο του κομμάτι με τον Βίκτορα τον Χριστοπίδη. Τη στιγμή που πηγαίνει ο ίδιος στους 15 πόντους, ο Ζήνωνας να μειώνει στους 12. Για να δούμε λοιπόν. Κώστα, μπήκε με καλάθι ο Ζήνωνας. Ναι, ναι, σίγουρα. Θα παίξει το τελευταίο του χαρτί μέσα από πιεστικές άμυνες για περαιτέρω περισσότερες κατοχές. Πιστεύω αυτό θα διαρκέσει 2-3 λεπτά και μετά θα δούμε και άλλους σχηματισμούς από πλευράς Μιχάλη Μιχαήλ. Εκείνο που θα ήθελα να επισημάνω αυτή τη στιγμή είναι ότι θα δούμε συγκεκριμένα παιδιά να πάρουν τις πρωτοβουλίες από εδώ και πέρα, και αξίζει να δούμε και ποια θα είναι η αντίδραση, η αμυντική προσαρμογή που θα γίνει από τους προπονητές πάνω σε αυτά τα παιδιά που θα πάρουν τις περισσότερες πρωτοβουλίες.
δεν είναι σημαντικό να αναφέρουμε για ακόμα μια φορά τα ονόματα αυτών των παιδιών, αλλά είναι δύο παιδιά από πλευράς Απόλλωνα και δύο από πλευράς Ζήνωνα που θα πάρουν όλες τις επόμενες επιθέσεις. Μάλιστα. Όμως αυτή η επίθεση χάθηκε για τον Ζηνωνά. Βλέπουμε τον Μιχάλη, τον Μιχαήλ να είναι πιο ένεργος τώρα στον πάγκο. Δείχνει άμυνες, φωνάζει, καθοδηγεί. Δείχνει στους παίκτες του που να... Είναι τα 2-3 λεπτά αυτής της περίοδου τώρα πολύ καθοριστικά. Μάλιστα. Πρέπει να κρατήσει τον Απόλλωνα στο 0. Ναι, ή στο 0 ή όσο το δυνατόν πιο χαμηλά γίνεται. Ναι. Λοιπόν, όπως και να έχει, η ουσία είναι ότι χάθηκε και αυτή η επίθεση για τον Απόλλωνα. Και για να δούμε τώρα πώς θα συνεχίσει την πίεση ο Ζήνωνας. Ο Ζήνωνας ο οποίος εντάξει, βρέθηκε και στο πλήν 23. Ήταν 45-22 το σκορ όταν ξεκινούσε η δεύτερη περίοδος. Συγγνώμη, η τρίτη περίοδος. Ήταν, είχε πάει στο συν 23. Και υποχρεώνεται ο Νίνος Ηλιάδης να επαναφέρει τον Στέφανο Ηλιάδη πολύ νωρίς. Στην περίοδο. Με τα 4 φάουλ. Με τα 4 φάουλ. Ναι, με τα 4 φάουλ. Και αυτό είναι θέμα για τον Απόλλωνα σίγουρα. Γιατί αν γίνει τώρα καμία στραβή και χάσει και τον Πόλη, τότε ο Απόλλωνας κάνει και το... Θα δούμε ένα full court press από πλευράς, δηλαδή πίεση σε ολόκληρο το γήπεδο από πλευράς Ζήνωνα. Και σίγουρα θα δούμε πολύ καλύτερο παιχνίδι από αυτών των αργών ρυθμών των επιφυλακτικών που βλέπουμε τώρα. Κυρίως από πλευράς Απόλλωνα που είναι μπροστά και είναι διστακτικός να πάρει το transition, να μην το πάρει. Είναι και η κούραση, Κώστα. Σίγουρα. Όπως και να έχει. Επί της ουσίας είμαστε στα 8 λεπτά και 8 δευτερόλεπτα πριν από το κλείσιμο της τέταρτης περίοδου και του αγώνα. Με την διαφορά να είναι στους 12 για την ομάδα της Λεμεσού. Λοιπόν, και θα κατέβει ακόμα περισσότερο με τις βολές. Mm-hmm. Μάλιστα. Και τώρα έχουμε νέο φάουλ για τον Ζήνωνα κερδισμένο. Πάλι με τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη να πηγαίνει στην γραμμή. Λοιπόν, και για να δούμε αν θα είναι εύστοχος και στις δύο προσπάθειες που θα επιχειρήσει. Είναι εύστοχος στην πρώτη. Ο ίδιος έχει πάει στους 16 και το σκόρ είναι στο 53-42. Άστοχος στην δεύτερη, αλλά κερδίζει το rebound εκεί. Αλλά υποπίπτει σε βήματα. Ήταν ο Αλεξάνδρου, ο παίκτης ο οποίος υπέπεσε στην παράβαση, σωστή παράβαση. Παρά τα 4 φάουλ μπήκε στη φάση ο Ηλιάδης. Ναι. Αλλά με κατακόρυφα τα χέρια έκανε παγίδα και υποχρέωσε σε βήματα τον παίκτη του Ζήνωνα. Δουλειά του πόλη αυτή η φάση. Για να δούμε όμως τον ίδιο τώρα. Πολύ να μην... βιαστική επίθεση όμως, Μάριε, από τον βιαστική επίθεση. Ηλιάδη. Ναι. Τώρα όμως έχουμε τον Ζήνωνα, τον βλέπουμε να πηγαίνει σε μια σετ επίθεση σε αυτή την φάση, γιατί και ο στόχος του Νίνου του Ηλιάδη είναι να κλείσει τους χώρους όσο καλύτερα μπορεί, ξέροντας ότι ο αντίπαλος θα πιέσει. Λοιπόν, αλλά είναι για δύο το σουτ, το οποίο έκανε και πάλι ο... Πατούσε. Ναι, πάλι ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης. Μου αρέσει που λες και πάλι, διότι είχα επισημάνει ότι τα ίδια παιδιά θα πάρουν όλες τις προσπάθειες. Ναι. Κώστα μου, όμως, είναι και κάτι που το οποίο είχα πει και προηγουμένως, ότι η διαφορά προτού βάλει αυτό το καλάθι ο Εύζωνας, ο οποίος πήγε στους 11, είχε πέσει μετά από αρκετή ώρα σε μονοψήφιο. Κάτω από 10. Ναι, πολύ κάτω σωστή από 10. Επισήμαση. Λοιπόν, ενώ το έλεγα αυτό πριν, ο Εύζωνας φτάσει σε προσωπικούς πόντους, όσο είναι και η διαφορά αυτή τη στιγμή, στους 11. Λοιπόν, με το σκορ να είναι στο 55-44, και το χρονόμετρο να δείχνει 6:58 για την ολοκλήρωση του τελικού. Άρα έτσι απλά, Μάριε, πέρα από τον Ηλιάδη και τον Τίγκαν, χρειάζεται και να συνεχίσει να βρίσκεται μέσα στο παιχνίδι και ο Εύζωνας. Ναι, ενώ βλέπω τον Αλεξάνδρου να παίρνει αρκετές προσπάθειες στα τελευταία λεπτά, Κώστα, για τον Ζήνωνα. Και η διαφορά είναι και πάλι στους 9. Και μάλιστα τώρα είναι 9 και η δική του υπόντη, του παίκτη του Ζήνωνα. Α, εντάξει, άμα μπαίνουν τέτοια καλάθια... Εντάξει, το δικαιούν το καλάθι γιατί είχε φάουλ που δεν δόθηκε στον Ηλιάδη. Τουλάχιστον η μπάλα απέδωσε δικαιοσύνη. Μπράβο. Λοιπόν, όπως και να έχει, τίποτα δεν έχει κρυθεί ακόμα, ενώ τώρα έχουμε και το τρίποντο του νεαρού του Κωνσταντινίδη.
ο οποίος πάει στους 9 και η διαφορά είναι στους 8, 57-49. Και μας απομένουν 6 λεπτά, 6 λεπτά στην Καραθόσφαιρα. Κώστα μου, είναι ένας αιώνας και κάτι. Σίγουρα. Όπως και να έχει, για να δούμε τι τώρα συνέχεια. Τώρα θα επιδράσουν γιατί... στους νεαρούς και θέματα ψυχολογίας. Ναι, τώρα Κώστα μου βλέπουμε τελικό. Βλέπουμε τελικό, Κώστα. Σίγουρα. Τα λέγαμε πριν ότι δεν έχει τελειώσει και τίποτα. Και coast to coast τώρα. Ναι. Εντάξει, εδώ ήταν φανερός ο στόχος, πιστεύω, Κώστα μου, αυτής της ενέργειας. Να πάρει το πέμπτο φάουλ ο Μπόλης. Ακριβώς. Στοχευμένα πήγε πάνω στον Μπόλη που ήταν σταματημένος. Στοχευμένα. Στοχευμένα στον Μπόλη. Μάλιστα. Για να δούμε λοιπόν την συνέχεια. Είμαστε στα νέο λάθος από πλευράς Απόλλωνα. Πολύ εύκολο καλάθι. Καλάθι σε στυλ προπόνησης από τον Στυλιανού αυτή τη φορά, ο οποίος πάει στους 13 αυτό το παιδί. Και η διαφορά πλέον είναι στους 6. Λοιπόν, Κώστα, τι προβλέπεις από εδώ και πέρα? Κοιτάξτε, τώρα θα δούμε τα παιδιά τα οποία είναι μέλη και του αντιπροσωπευτικών μας συγκροτημάτων των αναπτυξιακών εθνικών ομάδων. Όπως έχω προαναφέρει, να πάρουν τις φάσεις. Θα δούμε ποια παιδιά έχουν εκείνη τη στόφα, εκείνα τα στοιχεία που απαιτούνται για τους μελλοντικούς καλαθοσφαιριστές στο ψηλό επίπεδο, στο αντρικό. Για μένα που δουλεύω στα αναπτυξιακά, πέραν από το αποτέλεσμα του παιχνιδιού, είναι το πιο ενδιαφέρον στοιχείο αυτό, να δω ποια παιδιά θα πάρουν την μπάλα όταν, όπως λέμε, θα ζυγίζει κάτι παραπάνω από το κανονικό της βάρος. Και αναμένω και από τους δύο προπονητές να προσπαθήσουν τώρα να πάμε περισσότερο σετ παιχνίδι, πιο σίγουρες επιθέσεις, και θα βγουν στο transition μόνο αν είναι σίγουροι. Δηλαδή θα προσπαθήσουν να περιορίσουν τα turnovers, να μην δώσουν έξτρα κατοχές στους αντιπάλους. Μάλιστα. Άρα θα δούμε ένα παιχνίδι περισσότερο σετ σε αυτά τα 5 τελευταία λεπτά. Ναι, γιατί πρέπει να κάνουμε και μια άλλη επισήμαση, ότι ο Ζήνωνας τώρα έχει 3 παίχτες μεχρεωμένους με 4 φάουλ, είναι στο όριο. Δηλαδή και μεταξύ αυτών είναι και ο Στυλιανού, ο οποίος στα τελευταία στάδια του αγώνα πήρε πάνω του επιθέσεις. Λοιπόν, τώρα αυτό είναι ένα θέμα για τον Μιχάλη τον Μιχάλη. Είναι ένα θέμα, όμως συνεχίζει να αγωνίζεται με προσωπική αμήνα, με μάτ-του-μάν. Ναι. Και μάλιστα πολύ επιθετική. Ναι, γιατί αυτό του βγαίνει. Αρνείται όλες τις πάσες. Μα είναι με αυτή την τακτική που έχει φέρει το παιχνίδι ως εδώ. Ακριβώς. Όμως και να έχει. Και αποδίδει ακόμα έναν κλέψιμο. Μάλιστα. Ναι, το είδαμε και τώρα. Και για να δούμε. Εντάξει, έγινε και το λάθος από πλευράς Ζήνωνα. Και έχουμε και το πρώτο κάρφωμα στον τελικό, Κώστα. Έγινε το πρώτο κάρφωμα από τον Στυλιανού. Μετά από την πολύ καλή άμυνα του Εύζωνα. Ναι. Λοιπόν, για να δούμε τώρα. Το καλάθι μετράει. Το καλάθι μετράει. Δεν έπρεπε να μετρήσει το καλάθι. Ναι, εγώ είδα τον διαιτητή και είπα να το πω. Όμως θεώρησε ότι η κίνηση αυτή που έκανε ο παίχτης του Ζήνωνα ήταν. Πάντως δεν είχαμε διαμαρτυρηθεί στην προσπάθεια. Ναι, ναι, διότι τώρα κανένας δεν τολμά να διαμαρτυρηθεί. Λοιπόν, κάθηκε όμως το. Το σούτ ήταν από τον. Από τον Αλεξάνδρου, ο οποίος πήγε στους 11. Και έχουμε τώρα την επίθεση από πλευράς Απόλλωνα. Μπήκαμε στα τελικά στάδια. Ο Πόλης ο Ηλιάδης δεν θα βρει τον στόχο αυτή την πολύ βιαστική φορά. Επίθεση από τα 8 μέτρα τρίποντο. Ναι, και δεν έχει τρίποντο στο δεύτερο ημίχρονο. Είναι νεαρός, έχει σκοράρει αρκετούς πόντους. Ναι, αλλά τώρα όμως σκοράρει ο Ζήνωνας από το τρίποντο. Σίγουρα. Λοιπόν, με μια πιο ισορροπημένη επίθεση. Και η διαφορά τώρα είναι στο σουτ. Φτάσαμε στο τρίποντο. Από το πλην 23, ο Ζήνωνας είναι στο πλην 3. Στο 3. Ενώ τώρα πατά ο Τίνκας με το τρίποντο. Ο Φίλιππος Τίνκας. Μάλιστα. Πάει στους 14 και πλέον ο τελικός έχει γίνει θρίλερ. Ο τελικός έχει γίνει θρίλερ και για να δούμε την κάθε απόφαση των διαιτητών από εδώ και πέρα. Σε αυτήν τη φάση έκανε μπέρτον ο Ηλιάδης, αλλά η εκρηκτική κίνηση με το reverse step του παίχτη του Ζήνωνα
έφυγε από την πίεση που ασκήθηκε για το φάουλ από τον Ηλιάδη και έπεσε πάνω σε άλλον παίχτη που πήρε το φάουλ. Δεν μπορούσε να ήταν το πέπτον του Ηλιάδη αυτή τη στιγμή. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα την συνέχεια, γιατί προμηνύονται δράματα. Εδώ, με την καλή την έννοια. Στην προσπάθεια. Ό,τι είχαμε επισημάνει πριν, Μάριε. Μάλιστα. Δύο παίχτες από κάθε ομάδα παίρνουν όλες τις προσπάθειες. Και είναι τα παιδιά, είναι τα παιδιά που έχουμε στις εθνικές μας ομάδες. Μάλιστα. Τρίποτα από τον Κωνσταντινίδη, λοιπόν. Η διαφορά και πάλι στους τρεις. Για να δούμε. Επιθετικό φάουλ, στο οποίο υποπίπτει ο Λεωνίδου για τον Απόλλωνα. Λοιπόν, με 3 και 14 στο χρονόμετρο και να είναι και το πέμπτο φάουλ για τον νεαρό του Απόλλωνα. Και τώρα ο Απόλλωνας χάνει τον βασικό του ψηλό. Από ό,τι βλέπω... Ο οποίος έκανε δουλειά, έδωσε ενέργεια στην ομάδα, όμως ήταν λίγο εκνευρισμένος σε κάποιες φάσεις, μετά από κάποιες αποφάσεις των διαιτητών. Εντάξει. Μάλιστα. Λοιπόν, 3 και 5 δευτερόλεπτα τώρα για να κλείσει και η τέταρτη περίοδος. Και άλλο τρίποντο από πλευράς Λαρνακίων, το οποίο αυτή τη φορά όμως ήταν πολύ και βιαστικό. Πολύ καλή ομαδική άμυνα από πλευράς Απόλλωνα. Πολύ καλή ομαδική. Υποχρέασε σε έναν πολύ κακό σούτ. Πολύ κακή εκτέλεση, πολύ κακή εκτέλεση και βεβαιασμένη θα την έλεγα, τραβηγμένη. Μάλιστα, λοιπόν, είμαστε στα 2 και 43 τώρα για να κλείσει ο τελικός των εφήβων κάτω των 18 εδώ στον Άγιο Δομέτιο. Είμαστε στην κόψη του ξηραφιού, θα έλεγα. Το σκορ είναι στο 62-59. Και Κώστα, το επιμέρου σκορ στην τέταρτη περίοδο είναι 9-20 αυτή τη στιγμή. Είναι 9-20. Που αν προσθέσουμε και το συν 5 που είχε στην τρίτη περίοδο ο Ζινωνάς, αυτή τη διαφορά είναι στους 16. Αυτό μπορεί να εξηγηθεί πολύ εύκολα, Μάριε. Γιατί οι δύο σκόρερ του Απόλλωνα, τα δύο παιδιά οι οποίοι είναι χειριστές, σε φύση παίχτες είναι shooting guard, δεν είναι point guard. Μάλιστα. Δηλαδή σε καμιά περίπτωση δεν έλεξαν το ρυθμό του παιχνιδιού. Δηλαδή χτυπούν σε πολύ γρήγορο ρυθμό, που ήταν λάθος αυτό, γιατί δώσα χρόνο και κατοχές στο Ζήνωνα. Μάλιστα. Λοιπόν, ενώ έχουμε τον Πόλη τον Ηλιάδη να αστοχεί και πάλι στην προσπάθεια για τρεις, δύο ακριβώς λεπτά είναι ο χρόνος που μας έχει απομένει για να ολοκληρωθεί ο τελικός. Η διαφορά είναι στους 5 επί της ουσίας στο 0. Λοιπόν, και για να δούμε πώς θα εξελιχθούν αυτά τα δύο τελευταία λεπτά. Πάμε σε ένα σύντομο διάλειμμα και επανερχόμαστε σε λίγο. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική. Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάται αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα. Φίλες και φίλοι του Αλφα, ξανά μαζί από τον Άγιο Δομέτιο, όπου είναι ο τελικός του κυπέλου εφήβων κάτω των 18 ανάμεσα στον Απόλλωνα και στον Ζήνωνα, με το σκορ στο 64-59 για την ομάδα της Λεμεσού και με 1-53 τώρα να απομένει για να ακουστεί η κόρνα της γραμματείας. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Ο Ζήνωνας κάνει την τελική του αντεπίθεση για να φτάσει σε μια τεράστια ανατροπή, αν τα καταφέρει, γιατί ήταν στο πλήν 23 όταν είχε ξεκινήσει η τρίτη περίοδος, αλλά τώρα αυτή η προσπάθεια χάθηκε και έχει την μπάλα ο Απόλλωνας, με τον Τίνκα να είναι στην οργάνωση του παιχνιδιού. Η μπάλα τώρα φτάνει στον Εύζωνα, ο Εύζωνας ο οποίος κάνει την διείσδυση, δίνει έξω
στον Πόλη τον Ηλιάδη, ο οποίος όμως θα αστοχήσει. Έτσι λοιπόν μένει το συν 5 για, για την ομάδα του. Αλλά ο Ζήνωνας τώρα έχει την δική του επίθεση με τον Κωνσταντινίδη. Μπήκαμε τώρα στο τελευταίο λεπτό και θα πάρει δύο βολές ο παίκτης του Ζήνωνα, είναι ο Κωνσταντινίδης, ο οποίος θα λέγαμε ότι σε αυτή την τελευταία περίοδο πήρε την ομάδα πάνω του με τρία δικά του τρίποντα. Ακριβώς. Οδήγησε τον Ζήνωνα στο να κλείσει τόσο πολύ την ψαλίδα και τώρα να διεκδικεί σχεδόν με ίσες πιθανότητες στο κύπελλο. Πολύ... Λέμε σχεδόν, γιατί υπάρχει και ακόμα κάποια διαφορά. Σίγουρα και πολύ καλός Μάριος στα αμυντικά του καθήκοντα. Ναι, 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 έπαιξε πολύ δυνατή άμυνα, ενώ τώρα... Βλέπεις το πρόσωπο του πόσο εξουθενωμένο είναι το παιδί. Ναι, είναι κούραση Κώστα μου, είναι εντάξει από τη μια, αλλά εντάξει υπάρχει και από την άλλη η ψύχωση. Μπροστά, πίσω, γρήγορος ρυθμός στο παιχνίδι. Πήρε αρκετές προσπάθειες, πήρε φάσεις, παίζει άμυνα. Είναι λογικό. Έφτασε στους 16 πόντους παρεμπιπτόντως. Λοιπόν, το σκορ είναι στο συν 4 τώρα για τον Απόλλωνα με 45 δευτερόλεπτα, ενώ με αυτό το καλάθι που σημειώνει ο Κωνσταντίνου τώρα για την ομάδα της πολύ Λένες, εύκολο καλάθι. Το σκορ πάει στο 66-60 και θα δεν ξέρω Κώστα μου αν αυτό εσύ σαν προπονητής το βλέπεις σαν καθοριστικό καλάθι. Όχι, δεν το βλέπω σαν καθοριστικό, γιατί θα εκδηλωθεί επίθεση από πλευρά Ζήνωνα στο μισό εδώ μπροστά. Σίγουρα θα δοθούν οδηγίες για γρήγορη επίθεση. Και πιστεύω ότι θα δοθούν κατοχές. Ο αριθμός των απαιτούμενων κατοχών για να αλλάξει το παιχνίδι, Μάριε, τρεις κατοχές, υπάρχει. Υπάρχει ο χρόνος γι' αυτό. Είναι πλέον θέμα της διαχείρισης από τα δύο παιδιά που θα πάρουν το ρόλο να κατεβάσουν την μπάλα. Πώς θα το χειριστούν. Δεν πρέπει να κάνουν κατάχρηση τρίπλα. Πρέπει να δουλέψουν με βάσεις, να ανοίξουν στο χώρο για να περνά χρόνος. Μάλιστα. Λοιπόν, κοινό μας έχουν απομείνει 44 δευτερόλεπτα. Το σκορ είναι στο συν 6 για τον Απόλλωνα. Και για να δούμε λοιπόν πώς θα εξελιχθούν αυτά τα τελευταία δευτερόλεπτα του τελικού. Που εντάξει, μπορεί και να μην είναι τα τελευταία. Γιατί καμιά φορά υπάρχουν και τα ενδεχόμενα της παράτασης. Αλλά εντάξει, επί της ουσίας αυτή τη στιγμή το πάνω χέρι το έχει ο Απόλλωνας, αλλά την μπάλα την έχει ο Ζήνωνας. Είμαστε λοιπόν στα 44 δευτερόλεπτα, με την κατοχή να είναι στην ομάδα της Λάρνακας. Μάρια, αξίζει να επισημάνουμε ότι ο Ζήνωνας δεν έχει δικαίωμα για διάκοπη του παιχνιδιού, δεν έχει time out. Mm-hmm. Πήρε και τα τρία time out, ενώ ο Απόλλωνας έχει ακόμα ένα time out στη διάθεση του. Αλλά πολύ αρνητικό βλέπω το στοιχείο από πλευρά Ζήνωνα, το ότι δεν είναι συμπληρωμένα τα foul. Mm-hmm. Λοιπόν, άστοχη προσπάθεια εδώ από δηλαδή τον... Δηλαδή και foul να κάνουν τώρα δεν μπορεί να πάει στις βολές. Δεν μπορεί είναι να πάνε, είναι δύο τα foul. Ακριβώς, είναι, δύο τα foul. Είναι πολύ αρνητικό αυτό. Ναι. Εντάξει, άρα προβλέπω ότι... Ότι πρέπει να γίνουν ακόμα δύο φάουλ για να μπορέσει... Ναι, έτσι στο τάκα-τάκα θα είναι όμως κάτω από 30 δευτερόλεπτα το παιχνίδι. Μάλιστα. Λοιπόν, είμαστε στα 35 δευτερόλεπτα για να κλείσει ο τελικός των εφήβων κάτω των 18 που γίνεται εδώ στο... Βλέπεις. Άγιο Δομέτιο. Ναι, είναι αυτό που λέγαμε. Εντάξει, ότι θα γίνουν γρήγορα τα φάουλ, γιατί πρέπει να έρθει κατοχή. Ακριβώς. Λοιπόν. Στα 33 τώρα δευτερόλεπτα έχει πέσει το χρονόμετρο. Όπως είπαμε, Μάρε, θα είναι κοντά στα 30. Σημαντικό είναι να πάει μπάλα μετά σε παίχτες που μπορούν να σκοράρουν τις βολές. Mm-hmm. Μάλιστα. Λοιπόν, και τώρα θα πάει στην γραμμή ο Απόλλωνας, οπότε μετά θα έχει και την κατοχή. Ο Ζήνωνας, ο οποίος όμως έχει χάσει και τρίτο παίχτη με 5 φάουλ. Λοιπόν, από ό,τι βλέπω εδώ, είναι με τον αριθμό 34 ο Κυριάκου ο παίχτης, ο οποίος έχει αποχωρήσει. Τώρα, Μάρι, έτσι για θέμα παιχνιδιού και ειδικών καταστάσεων, θα μπορούσε ο Απόλλωνας μετά από τις βολές εύστοχες ημί να απλωθεί στο γήπεδο για να παίξει μια άμυνα η οποία να μην δώσει ευκαιρία
για έναν transition παιχνίδι των 5 με 7 δευτερολέπτων στον Ζήνονα. Μάλιστα. Λοιπόν, ο Πόλης ο Ηλιάδης πήγε στους 25 με την μία βολή στην οποία έχει ευστοχήσει. Η διαφορά είναι στους 7. Βλέπεις, πρέπει στις να 3 κατοχές είναι η διαφορά. Λοιπόν, χάνει και αυτή την επίθεση ο Ζήνωνας, αγαπητέ Κώστα. Εντάξει, και το παιχνίδι θα τελειώσει. Ναι, και πλέον δεν νομίζω να υπάρχει χρόνος. Αν τελειώνε το λέει από αυτό, ναι. Τώρα θα επιδιώξει έναν τρίποντο ο Κωνσταντινίδης. Αν το βρει. Θα το βρει. Να, οκ. Okay. Εννοείται ότι Κώστα μου θα το έβρισκε σίγουρα. Είναι καλός χειριστής. Ναι. Λοιπόν, και κάπου εδώ ακούμε και το τελικό κορνάρισμα. Κυπελούχος λοιπόν ο Απόλλωνας στους κάτω των 18. Λοιπόν, με το τελικό σκορ να είναι στο 67-60 για την ομάδα της Λέμεσου. Λοιπόν, έτσι στα γρήγορα να πούμε και τους πόντους και την διακύμαση του σκορ. Λοιπόν, είχαμε λοιπόν πρώτα για τις περιόδους 23-8-41-22-53-39-67-60 το τελικό σκορ, ενώ το σκορ ανά δεκάλεπτα ήταν 23-8-18-14-12-17-9-21. Ο Ζήνωνας, ο οποίος από το πλήν 23 βρέθηκε και στο πλήν 3, αλλά τελικά δεν έκανε την ολοκληρωτική ανατροπή που θα ήταν απίστευτη από το πλήν 23 να κατακτούσε αυτό στο κύπελο. Να περάσουμε στα γρήγορα και στους πόντους των δύο ομάδων για τους κυπελούχους του Απόλλωνα. Ο Τίνκας σκόραρε 14 με ένα τρίποντο. Ο Στέφανος Ηλιάδης σημείωσε 25 έχοντας 5 τρίποντα. Ένα τρίποντο ο Παπαδόπουλος, 2 πόντους ο Ιωαννίδης. Στους 6 ο Κωνσταντίνου, στους 11 ο Εύζωνας και στους 6 ο Λεωνίδου. Από πλευράς ηττημένων του Ζήνωνα, ο Κωνσταντινίδης σημείωσε 16 πόντους έχοντας 3 τρίποντα. Στους 18 έχοντας ένα τρίποντο ο Βίκτορας ο Χριστοφίδης. Στους 13 με 2 τρίποντα ο Στυλιανού, στους 11 ο Αλεξάνδρου και ένα καλάθι σημείωσε ο Κυριάκου. Έτσι Κώστα μου, ενώ σε λίγο θα δούμε και την απονομή, θα ήθελα έτσι ένα τελικό σχόλιο για αυτά που είδαμε σήμερα εδώ στον Άγιο Δομήτριο. Εκείνο που θα έλεγα είναι το πιο σημαντικό αυτή τη στιγμή, μετά τη λήξη του αγώνα με τον νικητή που είναι ο Απόλλωνας, είναι ότι υπάρχει ένα πολύ καλό κλίμα μεταξύ των νεαρών καλαθοσφαιριστών, αποδοχή του αποτελέσματος, βλέπω χαμόγελα στα παιδιά, πολύ καλή διαχείριση της ήττας από τον Μιχαήλ, δεν υπάρχει καμιά αναστάτωση στον πάγκο στα παιδιά να επιρρύψει κανένας ευθύνη και σε αναπτυξιακό επίπεδο είναι πολύ σημαντικά αυτά τα στοιχεία. Για μένα αυτή τη στιγμή η εικόνα που υπάρχει στο γήπεδο αυτή τη στιγμή είναι πολύ ενθαρρυντικό στοιχείο. Μάλιστα. Λοιπόν, αυτά από τον Κώστα τον Εγγλέζο, τον πολύπειρο και καλαθοσφαιριστή και προπονητή πλέον και πολύ καλό φίλο που μας έδωσε τα φώτα του ούτως ώστε να έρθει κοντά σας όσο το δυνατόν πιο διάφανη, θα έλεγα, πιο κρυστάλλινη, τέλος πάντων, εικόνα όσον αφορά την σημερινή συναρπαστική αναμέτρηση που είδαμε εδώ στον Άγιο Δομέτιο, με τον Απόλλωνα να είναι ο κυπελούχος της φετινής χρονιάς στο κύπελο κάτω των 18 στους άντρες, με τελικό σκορ 67-60 σε βάρος του Ζήνωνα. Για τον Ζήνωνα απλά να επαναλάβουμε ότι από το πλήν 23 έκανε μια τιτάνια, θα την έλεγα, προσπάθεια, βρέθηκε στο πλήν 3, αλλά δεν έφτασε στην απόλυτη ανατροπή. Όμως αυτό δεν αλλάζει σε κανένα σημείο την συναρπαστικότητα που παρακολουθήσαμε σήμερα εδώ στον Άγιο Δομέτιο, όπου ο Απόλλωνας ήταν ο τελικός νικητής και χθετινός κυπελούχος, κερδίζοντας με 67-60 τον Ζήνωνα. Λοιπόν, κάπου εδώ θα κάνουμε μια διακοπή, γιατί θα κάνουμε μια προσπάθεια να πάρουμε κάποιες συνεντεύξεις και από τις δύο ομάδες, ούτως ώστε να ακούσουμε και τη γνώμη των πρωταγωνιστών μετά από τον τελικό. Λοιπόν, κάπου εδώ προς το παρόν κλείνουμε και θα προσπαθήσουμε, όπως είπα, να έχουμε κάποιες συνεντεύξεις. Μάριε μου, αν μπορούσα να κάνω ένα τελευταίο σχόλιο, γιατί θα ήταν παράληψη, είναι ότι υπήρχαν κάποιες στιγμές στο παιχνίδι το οποίο ήταν πάρα πολύ γρήγορο, με μάχες σώμα με σώμα. Η διαιτησία ήταν πάρα πολύ καλή, κράτησε σε πολύ ψηλό επίπεδο τον έλεγχο του αγώνα και αξίζει να το αναφέρουμε αυτό. Μάλιστα. Λοιπόν, και αυτό λοιπόν από τον Κώστα τον Εγγλέζο.
Λοιπόν, εμείς όπως αναφέραμε θα προσπαθήσουμε να έχουμε κάποιες συνεντεύξεις και οπότε θα είμαστε ξανά μαζί σε λίγο. Λοιπόν, είμαστε ξανά μαζί από τον Άγιο Δομέτιο. Εντάξει, αν θα πούμε χαμένο την ομάδα του Ζήνωνα, εμείς δεν θα την πούμε έτσι. Επέστρεψε από το πλήν 23, έφτασε στο πλήν 3 και έφτασε να διεκδικεί επί ίσης όρις το κύπελο, το οποίο τελικά χάθηκε στα σημεία που φυσικά, εντάξει, και αν το κέρδιζε πάλι στα σημεία θα γινόταν αυτό. Δεν ξέρω αν συμφωνεί μαζί μου και ο προπονητής του Ζήνωνα, Μιχάλης, ο Μιχαήλ. Ναι, Μαρία, ακριβώς έτσι είναι. Μπήκαμε στο παιχνίδι πολύ μουδιασμένοι, μπορώ να πω. Δώσαμε την ευκαιρία στον Απόλλωνα να κάνει μια μεγάλη διαφορά. Δύσκολα μπορούσε να καλυφθεί. Εμείς κάναμε την προσπάθεια μας και ευτυχώς πέτυχε. Λέω ευτυχώς γιατί δώσαμε και στο φίλαθρο κόσμο που παρακολουθούσε από το σπίτι του, αλλά και σε αυτούς που ήταν εδώ ένα πολύ ωραίο θέαμα, τουλάχιστον το τελευταίο δεκάλεπτο. Και για μένα είναι ένας αγώνας κάτω το 18 που κέρδισε σίγουρα τον μπάσκετ. Μάλιστα, αυτός είναι ο μεγάλος κερδισμένος, η Κυπριακή Καλαθόσφαιρα. Να ευχαριστήσουμε εδώ τον προπονητή του Ζήνωνα και για τον χρόνο του, γιατί ξέρουμε ότι είναι και λίγο βιαστικός. Αλλά θα κρατήσουμε για λίγο ακόμα έναν καλαθοσφαιριστή του, τον, κατά την δική μου άποψη, μαζί με τον Βίκτορα τον Χριστοφίδη, κορυφαίο επέκτη του Ζήνωνα, τον Κωνσταντίνο τον Κωνσταντινίδη, από τον οποίο θα θέλαμε έτσι δύο λόγια για την προσπάθεια που έκανε η ομάδα του, η οποία εντάξει τελικά δεν απέδωσε καρπούς, αλλά πιστεύω ότι και ο Ζήνωνας είναι κερδισμένος από το σημερινό παιχνίδι. Συμφωνώ με τον προπονητή μου, τον
κόσμο Μιχάλη. Ξεκινήσαμε ενοχελικά το πρώτο ημίχρονο. Ο λόγος είναι είχαμε αμηχανία στο μυαλό. Δεν πήγαν κάποια σουτ ή στην επίθεση είμαστε χαμένοι. Έτσι έγινε και η διαφορά που είχαμε. Προσπαθήσαμε το δεύτερο ημίχρονο να μπούμε με πιο καθαρό μυαλό και έτσι σημειώσαμε στο σκορ που τελείωσε το παιχνίδι. Μάλιστα, πάντως παραλίγο να γυρίσεις μόνο σου το παιχνίδι. Προσπαθήσαμε όλη η ομάδα. Δείξαμε τον καλύτερο μας σε αυτό κατά προς το τέλος. Αλλά ήταν δύσκολο να γυρίσει το παιχνίδι και μας ευχαριστημένοι και στο σκορ που τελείωσε το παιχνίδι. Μάλιστα, λοιπόν. Άρα λοιπόν ευχαριστημένος και ο Ζήρωνας για την προσπάθεια που έκανε. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε εδώ τον νεαρό καλαθοσφαιριστή του Ζήρωνα, τον Κωνσταντίνο τον Κωνσταντινίδη. Ενώ σε λίγο θα προσπαθήσουμε να βρούμε και κάποιους από πλευράς νικητών για να μας πούν και αυτοί δύο λόγια για την επιτυχία της ομάδας τους. Λοιπόν, περνάμε τώρα και στην πλευρά και των άλλων νικητών, γιατί όπως είπα και πριν, για μένα σε αυτόν τον τελικό νικήτρες ήταν και οι δύο ομάδες. Γιατί ο Απόλλωνας πήρε το τρόπαιο και στον Ζήρωνα έμεινε η γλυκόπιπρη γεύση, θα έλεγα, του πλην 23 που έγινε πλην 3, λίγο πριν από το τέλος, και παραλίγο να είχαμε μια αναπίστευτη ανατροπή. Να ρωτήσω πρώτα τον προπονητή του Απόλλωνα, τον Νίνο τον Ηλιάδη, πώς ένιωσε όταν είδε αυτό το 23 να γίνεται 3 και η αγωνία σίγουρα έχει ανεβεί πάρα πολύ. Κοιτάξτε, σίγουρα η αγωνία είχε ανεβεί πολύ, αλλά έτσι είναι η τελική. Είναι δύσκολα παιχνίδια, είναι η ψυχολογία των παιδιών. Ήρθε η κούραση μετά την ένταση που είχαμε στο πρώτο ημίχρονο και στην προσπάθεια που κάναν τα παιδιά. Είχαμε φορτωθεί κάποια φάουλ, κάναμε κάποιες αλλαγές, αλλάξαμε κάποια πράγματα στο παιχνίδι. Δοκίμασε κάποια σούτ ο Ζήνων, στο οποίο του βγήκαν. Είναι η φυσιολογική εξέλιξη σαν παιχνίδι έντασης και ένας τελικός. Αλλά ευτυχώς μετά το μαζέψαμε το παιχνίδι και μπορούσαμε στο τέλος να κρατήσουμε την νίκη για μας. Μάλιστα, έτσι μαζί με τα συγχαρητήρια θα θέλω να μας πείτε, ας πούμε, τι σημαίνει αυτή η επιτυχία για το μέλλον αυτών των παιδιών. Κοίταξε, η επιτυχία αυτή για τα παιδιά σημαίνει πάρα πολλά, διότι αν υπολογίσω ότι αυτή η ομάδα στήθηκε φέτος τον Αύγουστο. Είχαμε αρχίσει μαζί να μαζεύουμε τα παιδιά τον Αύγουστο, να γίνει μια καινούργια ομάδα η οποία δούλεψε σκληρά και τα αποτελέσματα στους πρώτους μήνες δεν ήταν τόσο καλά. Φτάσαμε στο σημείο να παίζουμε πάρα πολύ καλό μπάσκετ και η επιτυχία να πάρουμε και κάποιον τρόπιο δείχνει ότι η δουλειά που έχει γίνει δίνει τα συγχαρητήρια στα παιδιά για την προσπάθεια που καταβάλλαν όλων των χρόνων στις προπονήσεις. Μάλιστα, λοιπόν, θα λέγαμε ότι είναι η ανταμοιβή. Να ευχαριστήσουμε τον προπονητή του Απόλλωνα, τον τροπαιούχο της σημερινής μέρας, τον Νίνο τον Ηλιάδη, αλλά έχουμε δίπλα και τον μικρό του τον γιο. Είχαμε και τον άλλο εκεί στον πάγκο που ήταν επί της ουσίας ο βοηθός σου, θα τολμούσα να το πω αυτό. Αλλά να πάμε και στον Βενιαμίν της όλης οικογένειας, τέλος πάντων τον Πόλη τον Ηλιάδη, να μας πει και αυτός λίγα πράγματα. Καταρχήν για του 5 τρίποντα που σημείωσε στο πρώτο ημίχρονο, 25 πόντι ήταν το σκοράρισμά σου τελικά. Λοιπόν, αλλά στο δεύτερο ημίχρονο, εγώ να το πω, έτσι σε είδα κάπως κουρασμένο. Εντάξει, βγήκε η κούραση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά οι συμπαίχτες μου έδειξαν πως μπορούσαν να κρατήσουν και αυτοί το παιχνίδι. Δεν χρειάζεται να δώσω το ίδιο ρυθμό που είχα και στο πρώτο ημίχρονο. Λοιπόν, όσο όμως αφορά την δική σου την εξέλιξη, πιστεύεις ότι και αυτό το παιχνίδι, γιατί το κάθε παιχνίδι σίγουρα είναι σημαντικό, αλλά επειδή είναι ένας τελικός στον οποίο είχες πρωταγωνιστικό ρόλο, πόσο ανεβάζει την ψυχολογία σου για το μέλλον σου, γιατί το μέλλον είναι όλο μπροστά σου. Εντάξει, αυτή η παρουσία που έχω κάνει σήμερα είμαι πολύ ευχαριστημένος, γιατί περιμένω και αυτά τα παιχνίδια έτσι ώστε να είμαι πιο προετοιμασμένος και για την εθνική που θα έρθει το καλοκαίρι. Αλλά και για τον Απόλλωνα, ελπίζω του χρόνου να είμαι ένας βασικός στέλεχος για την πρώτη ομάδα, έτσι ώστε να μπορώ να αναπτυχθώ και εγώ προσωπικά σαν παίχτης. Όταν η επιδερμίδα σου έχει μία ανάγκη, μην αλλάξεις τη μουσική.
Νέα Nivea Men Cream χωρίς λιπαρότητα. Απορροφάτε αμέσως και νιώθεις καλά. Άνδρες, αυτή είναι η κρέμα σας. Nivea Men, επίσημος χορηγός της Real Madrid. Κάθε μέρα ξεκινάει με σένα.